Να σου πω κάτι. Αφού μου το είπες χθες, ναι, ότι θα κερδίσει ο Διαγόρας, ναι, γιατί το παίξαμε? Γιατί το παίξε όλη η Ελλάδα και όταν πήγαμε το παίξουμε εμείς πήγε 1,60. Πες το ρε Κώστα όμως. Ποιο νο τέτοιο. Πω, πω και δεν το σκέφτηκα. Τώρα θα παίξω το 2,38 που δίνει η νίκη της Λάρισας. 3,5 άνοιξε. Τώρα έπεσε πολύ όμως, δεν ξέρω γιατί. Όχι, 3,5 άνοιξε του Διαγόρα η νίκη. Τι με τον δώρο ήταν αυτό. Δωράκλα. 21 πόντους. Μάλιστα. 21 πόντους. 93-72. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αφού από πέρσι τα λέτε αυτά με τον Πανιόνιο. Κάνετε σωστές προβλέψεις. Γιατί κάποιος δεν ενεργοποιείται να. Και τι να πει ρε φίλε με τις προβλέψεις και με τις εικασίες. Αφού βγαίνουμε. Ό,τι. Αφού βγαίνουμε. Ναι, μπορείς να έχεις μια απόδειξη. Εν τω μεταξύ, έχεις αντιληφθεί ότι είμαστε ντυμένοι Ηρακλείς σήμερα. Ναι, όλη η πόλη είναι μπλε, αφού είναι γνωστό αυτό. Όλα μπλε και πίσω το λίμπερο μπλε, φοβερή φωτογραφία. Κάτσε τη βάλω. Για βάλτε λοιπόν, στο Facebook. Όλα είναι μπλε, θα γράψω. Θα έχουμε για το παιχνίδι, ναι, αυτό ένα ρεπορτάζ σχετικό. Για το στοιχηματισμό. Θα μιλήσουμε, όχι βέβαια, για το πώς πήγε το παιχνίδι και γιατί εντάξει. Ο Διαγόρας είναι μια ομάδα η οποία είναι φαβορή για την άνοδο στην Α2. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα Α2 κερδίζει μια ομάδα Α1 στο κύπελο. Βεβαίως κάνει εντύπωση το γεγονός της μεγάλης διαφοράς. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν και για να καταλάβουμε τι και πώς, θα μιλήσουμε με έναν αγαπημένο, έστω και για ένα χρόνο, της πόλης, της μπασκετικής. Αυτόν που ήταν της Original 21, λες. Αυτόν. Ναι, είναι αγαπημένος και εδώ. Ο λόγος για τον Μιχάλη Πολυτάρχου, τον οποίο θα τον έχουμε αργότερα στην εκπομπή. Ο Πολυτάρχου, ο οποίος έπαιξε στον Ερακλή πέρσι και αγαπήθηκε πολύ. Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός χαρακτήρας. Πολύ δουλευταράς. Και συνεχίζει τώρα στο Διαγόρα. Όχι, δεν είναι κολλητός μου, είναι εντάξει. Δουλευταράς, παικταράς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χρήστα, θα κάνει προπόνηση. Και χθες τι έγινε. Χθες είχαν αγώνα. Εδώ προπόνηση κάνω εγώ, ρε Κώστα. Το πρωί κάνει προπόνηση, σου λέω. Και τι, το απόγευμα είχαν αγώνα χθες. Λέει ότι κάνει προπόνηση. Όχι, μπορεί κάνει. Να κάνει κάτι άλλο. Κάνει. Α, εντάξει. Και το άλλο κάνει, αλλά κάνει. Αυτός που βάφει τα μαλλιά του είναι. Όχι. όλα θετικά τα πράγματα. Σε λίγο δεν βγαίνει κανείς στην εκπομπή. Δεν ακούς το απόγευμα με τον Παπαδόπουλο. Που αβαντάρει όλους τους παίκτες, έχει παικταράδες. Ο Άρης έχει 18 μέση, έχει ο Άρης, να ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και εγώ τους ξεφωνίζω όλους. Στηρίζει την ομάδα το παιδί. Ωραία, εντάξει. Και εσύ τον Πολυτάρχου. Στηρίζει την ομάδα. Όχι, ο Πολυτάρχου είναι παικταράς. Θα τον ακούσουμε αργότερα. Θα μας πει για τον αγώνα του Διαγόρα με τον Πανιόνιο. Έβαλε 18 πόντους με 2 τρίποντα. Σκέψου. 29 έβαλε ο Καράμπουλας και 25 ο Λιακόπουλος. Ο Διαγόρας, ο οποίος είναι μια ομάδα πολύ καλή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο και για αυτό το θέμα λοιπόν του Πανιωνίου με τον Διαγόρα και γενικά έτσι λίγο τα μπασκετικά μας. Θα πάμε και σε μια κουβέντα σχετικά με τον μπασκετικό Άρη, Χρυσανθέ. Ναι, ναι. Γιατί φτάσαμε Πέμπτη σήμερα, έτσι. Ο Τάλτον. Ο Τάλτον, πάει ο Τάλτον, τελείωσε. Ωραία. Τι τελείωσε. Δεν υπάρχει κουβέντα για Τάλτον. Άρα δεν τελείωσε. Συνεχίζει. Ωραία. Τελείωσε η φημολογία περί αποχώρηση. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τον μπαν το λύσαμε. Το μπαν δεν έχει φύγει ακόμη. Δεν έχει φύγει ακόμα το μπαν. Λοιπόν, και ένας φίλος μου λέει εδώ και τα στρουφάκια μπλε είναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα στρουφάκια μπλε. Τα πάντα είναι μπλε. Σωστό. Είναι πώς τα βλέπεις. Αν κοιτάξεις ψηλά στον ουρανό είναι μπλε. Όλα είναι μπλε. Αν κοιτάξεις μπροστά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης επίσης είναι μπλε. Στο βάθος. Η θάλασσα. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά μας. Πέμπτη σήμερα αντίστροφη μέτρηση. Πω, πατάω κούσεις και βγαίνει η Μαρία πρώτο. Πω. Καθόλου περίεργο. Μέχρι και αυτό έχει γίνει. Καθόλου περίεργο. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά μας. Πέμπτη σήμερα αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη της Super League. Χρυσανθέ, Ξάνθη Άρης. Αλήθεια λες. Ωραίο παιχνίδι. Καλό είναι. Καλό είναι. Ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία προφανώς θα επιδιώξει να μην γίνει θύμα δυσάρεστων εκπλήξεων. Θα πάμε στο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Η Εθνική, ο απόϊχος παραμένει έντονος. Με τα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές. Πολύ καλή εμφάνιση, το σχολιάσαμε. Σήμερα θα έχουμε μια συνέντευξη για ένα από τα παιδιά της Εθνικής που έκλεψαν την παράσταση και φυσικά από εδώ Θεσσαλονικιός είναι που κοιμόμαστε είδα φως και μπήκα, ναι. Κάθε Δευτέρα μέχρι κάθε Παρασκευή 12 με 2. Να πως τη λέμε την εκπομπή. Είδα φως και μπήκα. Δεν του αρέσει του Σταύρου το Τρόικα. Και το λέει κάθε μέρα. Και το λέει κάθε μέρα. Το λέει κάθε μέρα. Καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή. Γι' αυτό ακριβώς την αφήσαμε Τρόικα. Για να τη σχολιάζουν όλοι οι παοξίδες στην εκπομπή. Μόνο που λείπει ο παοξίδης της εκπομπής σήμερα. Θα τον έχουμε και τον Παοξή της εκπομπής. Αύριο. Τώρα θα τον έχουμε σε λίγο. Για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι χθες έγινε μια ωραία κίνηση από την ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία σε αυτά τα θέματα πράγματι είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ καλή και μπράβο της. Μιλάμε για μια επίσκεψη στο κέντρο ειδικής αγωγής
που έκανε ο Πέλκας και ο Ζιβκοβιτς. Μπράβο. Είχαμε προγραμματίσει μια συνάντηση και γι' αυτό, αλλά θα γίνει αύριο τελικά. Ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλές αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως είναι καλή η πρωτοβουλία που παίρνουν πλέον όλο και περισσότερο αθλητικοί σύλλογοι, Χρήσανθε, για τον Παναγιώτη Ραφαήλ. Ναι. Όχι μόνο συλλογή και σύνδεσμοι, βλέπω γενικότερα. Πολύ, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Μπράβο σε όλους. Το γεγονός βέβαια ότι η πολιτεία δεν δίνει αυτά τα χρήματα για να έχει έστω μια ελπίδα το παιδί να σωθεί, είναι κάτι το οποίο όλοι καταδικάζουν. Ούτε ένα κομμάτι, ας πούμε, δεν μπορούν να βρουν, ρε φίλε. Πραγματικά θέλω να το ρωτήσω. Βγήκε ο γι' αυτό να βγάλω τον κάθε Αυγενάκη, τον κάθε Κικίλια και να κάνουμε κουβέντα. Και πρέπει να το κάνουμε, Κώστα, τις επόμενες μέρες. Να φιλοξενήσουμε κάποιον από αυτούς. Για να πούν ότι γιατί δεν δίνουν, είπε ο Κικίλιας θες. Ναι. Γιατί, ποια είναι η δικαιολογία? Ότι για επιστημονικούς λόγους δεν δίνεται ή δεν εγκρίνεται. Δηλαδή? Η χρηματοδότηση. Ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα σωθεί το παιδί. Α, και αφού δεν είναι σίγουρο. Φοβερό δηλαδή. Ναι. Άρα δεν το διακινδυνεύω να χαλάσω. Όλοι θα πεθάνουμε, άρα να μην πάει κανείς στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή πεθάνουμε. Ναι. Ό,τι και αν γίνει. Έτσι είναι. Δηλαδή. Ναι, δεν έχει δηλαδή 100, δεν είναι 100% βέβαιο. Ναι. Δεν... Και γι' αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την υγειονομική. Ενώ αν ήταν 100% βέβαιο. Εντάξει, είπε ότι το ζήτημα είναι επιστημονικό, όχι οικονομικό. Ωραία, το δέχομαι. Βέβαια, να σου πω κάτι, γενικότερα είναι η δομή της πολιτείας μας. Είναι τραγικό, βέβαια, να λες κάτι τέτοιο έτσι. Είναι η δομή της πολιτείας μας γενικότερα, του να μην έχουμε έναν κουμπαρά, να το πω έτσι πολύ απλοποιημένα, για τέτοιες περιπτώσεις. Θα μου πεις, θα αδειάσει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σύντομα. Και στην Ελλάδα θα γίνει και ο στόχος των επιτίδιων ο συγκεκριμένος κουμπαράς. Αλλά εντάξει, δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στην Ελλάδα αυτό, δυστυχώς. Συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη και το βλέπουμε να συμβαίνει πολύ περισσότερο σε υποτίθεται πολύ πιο ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε συνεχώς τέτοιες ιστορίες να υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που μιλάμε για μικρά παιδιά να μιλάμε για κόστος. Θα έπρεπε να θεσπιστεί ένας νόμος, ένας άγραφος νόμος, μια συνεννόηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να το πω πολύ απλά. Είναι παιδί κάτω των 5 ετών, των 10 ετών, των 15 ετών. Ναι, ναι. Με όριο ηλικίας, έστω. Τι να κάνουμε. Πρέπει να είσαι μέχρι 15 χρονών. Ναι. Θα το έχεις υποχρέωση εσύ νοσοκομείο της Βοστόνης. Οποιοδήποτε παιδί. Δωρεάν. Ναι. Δεν είπαμε να του κάλυψεις και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα τέτοια κτλ. Την περίθαλψη όμως εκεί θα πρέπει να το κάνεις δωρεάν. Υποτίθεται ότι η υγεία είναι δωρεάν και η παιδεία, βέβαια. Έτσι. Στην Ελλάδα η παιδεία είναι εκπαίδευση, δεν είναι δωρεάν. Ναι, βέβαια. Από πέμπτη δημοτικού κάνουν φροντιστήρια. Πέμπτη, όπου τα γλιτώσαμε. Βιβλία, τέτοια αυτά. Τέλος πάντων. Βιβλία τα αγοράζουμε, ναι. Λοιπόν, η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας θες, λοιπόν, λέει ότι ήδη χορηγείται θεραπεία 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναγιώτη Ραφαήλ. Μάλιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιδί έχει ήδη βελτίωση. Βέβαια, οι γονείς. Χθες με ένα μήνυμα στο Facebook είπαν άλλα. Το παιδί υποβάλλεται ήδη σε θεραπεία με τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες εξασφαλίζει σταθερότητα στην κατάσταση υγείας του, αλλά δεν αποτελεί οριστική λύση στο πρόβλημά του. Στους γονείς του παιδιού έχει προταθεί πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, η οποία γίνεται στην Αμερική. Η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λέει το Υπουργείο Υγείας. Άλλο πάλι και αυτό. Και γι' αυτό το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο λέει ότι τα στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ της συνδυαστικής χορήγησης των δύο θεραπείων. Άρα λένε αυτοί ότι πρέπει να κάνεις άλλο πράγμα. Λέει ότι κάνει ήδη θεραπεία. Και ότι θέλουν να κάνουν και άλλη θεραπεία και οι δύο θεραπείες μαζί δεν μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Στους γονείς αυτή την άλλη θεραπεία ποιος την λέει? Ποιος την έχει προτείνει? Προφανώς γιατρός. Τη βρήκαν οι γονείς. Ναι. Μάλιστα. Επιπλέον, γιατί όπως ξέρεις στην Ελλάδα, άμα δεν τρέξει ο γονιός. Σωστό. Πολύ λίγοι θα τρέξουν. Λοιπόν, ναι. Το Υπουργείο Υγείας απευθύνθηκε και στην παρασκευάστρια εταιρεία του φαρμάκου της νέας γονιδιακής θεραπείας, στην οποία αιτούνται οι γονείς, και η απάντηση λόγω εταιρείας είναι ότι αδυνατεί να πιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπευτικής αγωγής για ασθενείς που ήδη λαμβάνουν άλλη θεραπεία. Α, σου λέει ότι αν λαμβάνεις θεραπεία δεν εγγυώμαι ότι. Δεν εγγυώμαι ότι θα δουλέψει η δικιά μου. Τον ποπό τους καλύπτουν και αυτοί δηλαδή. Ναι. Σου λέει ότι παιδιά. Άμα σταματήσω λοιπόν τη θεραπεία και κάνω τη δικιά σου, θα σωθεί το παιδί. Μα ποιο φάρμακο, ρε παιδιά, στο φινάλε εξασφαλίζει και λέει ότι είναι σίγουρο κάτι. Τέλος πάντων, εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να εξαντληθούν κάθε πιθανότητα για να σωθεί ένα παιδί, έτσι. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να μαζεύεις λεφτά, ρε φίλε. Θα έπρεπε να υπάρξει. Εγώ απορώ τόσα χρόνια που το διαβάζω κτλ. Και άντε, πες αυτό είναι εξωτερικό. Για εντός των συνόρων. Δηλαδή, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία ή το νοσοκομείο να πάρει λεφτά για να σώσει ένα παιδί.
Είναι σαν αυτό που πάμε να σου πω και μετά κατηγορούμε κάποιους γιατρούς που το έχω ζήσει. Σε... Και με το συγχωρεμένο τον μπαμπά μου, δεν ξέρω το έχεις ζήσει κι εσύ. Ναι. Που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ναι, γίνεται, αλλά θα πρέπει κι εσείς να βοηθήσετε. Ναι, θα κοστίσει λίγο. Αυτό και έμπαινε πρώτα το δημοσιογραφηλί και έλεγα άμα εντάξει, ναι, ναι. Άμα είσαι, θα μας ξεφωνήσεις αύριο το πρωί στο ραδιόφωνο. Οκ, okay, έλα να το κάνουμε. Και απ' την άλλη, οφείλω να το πω, υπήρχαν και άνθρωποι γιατροί οι οποίοι ναι. έκαναν παραπάνω πράγματα. Έτσι. Από όσα, αλήθεια. Γιατί δεν είναι όλοι στον ίδιο τορβά, έκαναν παραπάνω πράγματα από ότι και το πρωτόκολλο τους επέτρεπε και οτιδήποτε άλλο. Βοηθούσαν δηλαδή πραγματικά τον άνθρωπό σου. Και υπάρχουν και στα νοσοκομεία, υπάρχουν και νοσοκόμες και γιατροί οι οποίοι κάνουν παραπάνω πράγματα. Υπάρχουν και οι άλλοι. Αυτό όμως δεν πρέπει το κράτος να το προβλέψει και σε κάθε περίπτωση να πάει και να πει: παιδιά, όπα, εδώ μιλάμε για ένα παιδάκι. Ούτε λεφτά, ούτε φακελάκια, ούτε οτιδήποτε. Θα το βάλεις και θα το σώσεις. Θα προσπαθείς να το σώσεις, δεν είσαι Θεός. Ναι, εντάξει. Την προσπάθεια του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ στηρίζει και η ΠΑΕ Άρης. Θα στηθεί σε δημοπρασία φανέλα με τις υπογραφές όλων των παικτών, την οποία μάλιστα ανέβασε στο Instagram ο Άγγελος Χαριστέας με σχόλιο: στηρίζουμε τον Παναγιώτη Ραφαήλ στο σημαντικότερο αγώνα της ζωής του. Μαζεύει λεφτά και ο Super 3, μια που έπιασε τα κυτρινόμαυρα. Και μάλιστα έχουν κάνει μια αρκετά καλή συγκομιδή με έναν έτσι μεγάλο κουμπαρά που έχει στηθεί εκεί στο Άρης Μπύρευση. Ναι. Και πηγαίνει ο καθένας και ρίχνει και μου άρεσε πάρα πολύ ότι πήγανε πολλά παιδάκια και θα μου πεις δεν είναι δικά τους τα λεφτά γιατί λένε το χαρτζιλίκι τους και τα λοιπά. Okay, του έδωσε ο μπαμπάς του τα λεφτά, αλλά είναι σημαδιακό να πάει το παιδί δηλαδή και να βοηθήσει ένα άλλο παιδάκι. Δείχνει μια ευαισθησία της κοινωνίας. Και έχουν μαζευτεί αρκετά χρήματα, δηλαδή κοντά στο εκατομμύριο έχει μαζευτεί, έτσι. Ναι. Αυτό δείχνει ότι ο Έλληνας, όσο δύσκολα και αν περνάει, έχει τη λογική, την ευαισθησία, μπράβο, να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Και δεν είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, γιατί είναι η εποχή που ζούμε πλέον και με όλη αυτή την ζωντανή ραδιενέργεια που έχουμε Κώστα μπροστά μας τώρα εδώ. Συνέχεια. Και με τις οθόνες και τα κινητά και όλα αυτά. Εδώ έχουμε. Τα Wi-Fi. Από 4 ώρες είμαι εδώ μέσα. Να μην πω τι. Τα Wi-Fi, όλα αυτά τέλος πάντων. Δυστυχώς έχουν κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας, αλλά την έχουν κάνει. Τα σύρματα τηλέφωνα, να ξέρεις. Όπου έχω, Κώστα. Βέβαια. Η πομπή που φορτίζουν και τα λοιπά. Τα router που έχουμε Wi-Fi στο σπίτι. 50 χρονών. Λοιπόν. Και η ΦΕΗ διαφημίζει τα ζελεδάκια. Δεν μας ενδιαφέρει η ΦΕΗ. Λοιπόν, θα πάμε και στον Ηρακλείο που εκεί Χρήσανθε σήμερα. Παρουσιάζει και πάλι ποιος αυτός ο Τσατσαρός. Λοιπόν, τι? Ο Τόμ Παπαδόπουλος. Έλα ρε φίλε έλα ρε μεγάλε Τόμ. Πού είναι ο άλλος, ο Καραντώνης? Ο Τόμ. Φίλος μου ο Καραντώνης. Το βγάλουμε τον Καραντώνη. Ναι, βγάλω τον. Τον έχω. Βγάλω τον. Αντώνης πώς τον λένε? Περίμενα εδώ. Αντώνη. Αντώνης Καραντώνης. Όχι, δεν τον λένε Αντώνη. Όχι, δεν τον λένε Αντώνη. Λοιπόν, ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος με μια επιστολή του επιστρέφει στο προσκήνιο. Κώστα, εγώ σου είπα. Δηλαδή, όσο υπάρχει ο άλλος, ο Πέτρος, θα υπάρχει και Τόμ. Άκου τον κύριο Χρυσό. Κανακούδης. Κανακούδης παίζει, ρε φίλε. Τι κάνει? Παίζει στην ομάδα. Λοιπόν, να διαβάσουμε τον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Να πούμε ότι στην επιστολή του, ο Τόμ λέει ότι από λάθος στράφηκε εναντίον της διοίκησης του Ερασιτέχνη. Από λάθος πληροφόρηση, από λάθος απόφαση. Παρασύρθηκε. Ναι. Ναι. Ότι πληρώνει όσα έχει πει να πληρώσει. Ποιος? Ότι δεν χρωστάει τα εκατομμύρια που λένε ορισμένοι ότι χρωστάει. Ναι. Δεν χρωστάει εκατομμύρια. Ναι. Ότι έχει τη διάθεση να συνεχίσει το εγχείρημα της Super League, δηλαδή του αφημί. Το γράφει χαρακτηριστικά. Και με λίγα λόγια ρίχνει γέφυρες και πάλι. Να βγάλουμε τον κύριο Θεό να απαντήσει. Δεν μπορεί σήμερα. Δεν μπορεί. Ωραία. Τον πήραμε τηλέφωνο. Αύριο. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση, έχω την εντύπωση. Πρέπει να υπάρξει. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, χειροπιαστά. Γιατί με επιστολές και με λόγια και με ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, το ζήτημα είναι ο Ηρακλής να μπορέσει επιτέλους, γιατί γίναμε 50 χρονών και ακόμη το λέμε, να μπει σε έναν δρόμο. Να ρωτήσω κάτι. Και επειδή είναι λίγο έχει μια θολή εικόνα το όλο θέμα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Αυτή η ομάδα που είχε πέρσι ο Τόμ Παπαδόπουλος στην Β' Εθνική. Δεν εκαθαρίστηκε. Πού είναι? Υπάρχει. Υπάρχει. Πού παίζει? Πουθενά. Πού δήλωσε συμμετοχή? Πουθενά. Ωραία. Ποιος πληρώνει τα χρέη της?
ο Παπαδόπουλος. Τα πληρώνει. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι πληρωμένοι οι ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, ή έχουμε σε εκκρεμότητα προσφυγές και όλα τα υπόλοιπα. Οι περισσότεροι λέει πληρώνονται. Ναι, πληρώνονται. 100% ευρώ αυτό που πληρώνονται, είχε πει την πρόταση. Και ναι. Εκτός λέει του θέματος του Κλέιτον, κάτι τέτοιο λέει τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα ψάξω να τη βρω. Ωραία. Οι προσφυγές των παλιών ποδοσφαιριστών. Που ήταν από πριν, που ήρθαν, είχε, διάβαζα 31 ποδοσφαιριστές. Πώς ήταν αυτοί, τι έγιναν. Του Παπαθανασάκη λες. Ναι, αλλά υπάρχει συνέχεια στις ομάδες. Τι έγιναν αυτές. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Άρα. Η συγκεκριμένη πάει δεν μπορεί να ξαναπαίξει. Γιατί με το που θα ξαναπαίξει θα φάει το μείον 33. Το έφαγε βασικά. Ναι. Ναι. Άρα δεν υπάρχει παλιά ΠΑΕ. Και πώς δεν υπάρχει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Πού υπάρχει. Αγωνιστικά εννοείς εσύ, εσύ λες. Φίλε, ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα. Και βρίσκεις ένα μαγικό τρόπο να την βάλεις μέσα στο πρωτάθλημα. Ναι. Έχει μείον 33. Έχει. Super League λες εσύ. Όχι. Στη Football League θα παίξει κανονικά. Στην τρίτη εθνική θα έπαιζε. Αφού είπαμε θα παίξει με άλλο. Περίμενε, εκεί θέλω να καταλήξω. Αν θα παίξει λοιπόν με άλλο. Έχει τις τιμωρίες αυτές, ναι. Άρα δεν υπάρχει. Επί της ουσίας δεν μπορεί να αναβιώσει ρε φίλε. Ακόμα και αν πάει έρθει τώρα ένας μεγιστάνας και θα ξεκινήσει με μείον 36. Με μείον 33. Και να τα πληρώσει με μείον 33 θα ξεκινήσει. Εάν τα πληρώσει την αποσύρωση. Όχι. Τα έχει φάει, πέρασαν 5 μέρες εργάσιμες, τελειώσαμε. Γεια σας. Οπότε αντίο. Μπήκε η ποινή του χρόνου λοιπόν ο μεγιστάνας. Άρα πάει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Άρα δεν υπάρχει τον Παπαδόπουλο. Δεν το συνδέει τίποτα. Όσο και να προσπαθεί. Όσο και να λέει, όσο και να κάνει, όσο και να ράνει, δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάρει αυτή την ομάδα την ΑΕ Ποντίον Ηρακλής, η οποία όμως πλέον δεν αναγνωρίζεται από τον Ηρακλή, τον Γάμα Σίγμα, τον Ερασιτέχνη. Σωστά. Έτσι. Και είναι και άλλο το ιδρυτικό σωματείο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας άλλος Ηρακλής. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ακόμα και αν την πάρει δηλαδή, θα παίξει στους πέστης. Στους πόρους, πού ήταν αυτό το. Πού ήταν αυτό. Ωραίο χωριό οι πόροι. Ναι, πολύ ωραίο. Έχουμε και μια κοινή γνωστή εκεί με ξενοδοχείο. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολύ καλή. Με ταβέρνα, έχουμε ξενοδοχείο. Α, συγγνώμη. Την κατάλαβες πάντως. Καλά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι, έτσι. Λοιπόν, άρα, γιατί μιλάμε για τον Παπαδόπουλο, ρε φίλε. Γιατί ο ίδιος μίλησε, ρε χρυσά. Όχι γιατί μιλάμε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε την επικαιρότητα. Εμείς καταγράφουμε ό,τι γίνεται. Ναι. Άρα, το όποιο μέλλον είναι χωρίς αυτόν. Τώρα, αν. Η επόμενη μέρα με αφημί. Ναι. Τον έχει αυτόν μέσα. Και το δεκτεί ο Ερασιτέχνης Ηρακλής είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό δηλαδή, μπορεί η τοποθέτηση αυτή να είναι να του είπανε: κοίταξε να δεις, επειδή έχεις κάνει γκέλα και ξεφώνεις και έκανες και έρανες, για να προχωρήσεις αυτό το plan B που έχεις, να πάει να πάρεις το αφημί του Εδεσαϊκού, θα πρέπει να βγεις και να κάνεις μια τοποθέτηση ότι έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να σας ξεφωνήσω. Το λέει ήδη τώρα με τρόπο. Μπράβο, αυτό λέω. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα, το κακό είναι ότι ο Ηρακλής φέτος δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, όσο και αν λέμε ότι υπάρχει θα πάρει. Υπάρχει και παραυπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Πω, και θα χάνει 3-0 την νίκη Ευχαρπίας. Τι σημασία έχει, θα υπάρχει. Πώς θα υπάρχει, ρε φίλε. Θα υπάρχει, ρε φίλε. Αυτόνομος και καθαρός, πώς το λένε. Το αυτόνομος και καθαρός. Γάμα αεραστεχνική. Τρίτη αεραστεχνική, γιατί το γάμα δεν είναι σωστό να το λέμε. Ναι, το αυτόνομος κάτι μου θυμίζει. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έξυπνο. Εισβολή Ρουβίκονα στο τουρκικό προξενείο τη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τι, μπήκαν μέσα. Και τους έχουν κρατημένους μέσα αυτούς που μπήκανε. Α, τους πιάσανε δηλαδή. Δεν τους πιάσανε. Τι. Όποιος γέννη λέει θα ελεγχθεί. Συγγνώμη, έχει μπει ο Ρουβίκονας μέσα στο τουρκικό και δεν μπορούσαν να βγουν. Ως επισκέπτες δεν μπήκαν με ντου. Α. Μπήκανε κανονικά. Γεια σας. Α, τι ωραίο αυτό το. Και πορτρέτο. Άρα τι εισβολή. Και μετά βγάλαν πανό μέσα στο. Πορτρέτο. Έχει πορτρέτα μέσα. Και μάλλον. Δεν είναι, φίλε, δήμαρχο τον έκανε. Μπράβο το Ρουβίκονα. Για εκεί. Λοιπόν, μπήκαν ως επισκέπτες, όλαξες και θύματα, άνοιξαν και ένα πανό. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν πάρει εντολή να ελέγξουν όποιον εξέλθει. Δηλαδή, άμα δεν βγαίνουν ποτέ του προξενείου και να προσαγάγουν τα ύποπτα άτομα. Η ενημέρωση αυτή είναι από λίγο, τώρα είναι σε εξέλιξη το θέμα. Ύποπτος είναι επειδή σήκωσε ένα πανό. Τι ύποπτος είναι αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, είναι κάτι. Φωτογραφίες έχουμε από τα πανό και αυτά. Είναι έδαφος ξένης χώρας καταρχήν. Ναι, όντως. Άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι, εννοείς. Εκεί μέσα ναι. Εκεί μέσα ναι, σε κάθε προξενείο. Δεν λένε ότι κατάσκοποι αυτά και τα λοιπά όλα γίνονται στα προξενεία. Είναι έδαφος ξένης χώρας, δεν είναι. Όπως και το ελληνικό είναι Ελλάδα εκεί. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Ο Ασάντζ δεν κρυβόταν τόσο καιρό στο προξενείο του Ισημερινού. Ναι.
και δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα. Λοιπόν, υπάρχουν, κυκλοφορούν βίντεο κτλ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, εντάξει. Βίντεο που τα κυκλοφόρησε ο Ρουβίκονας ή βίντεο που τα κυκλοφόρησε μια παίξω. Τώρα πήγανε τώρα ρεπόρτερ. Στα από μέσα έχει πανό, το δεν πανό. Έχουμε ακόμα, ακόμα. Δεν το έχει το πανό. Ακόμη όχι. Ακόμη όχι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε. Άμα θα στείλουν πάντως τα παιδιά το πανό που έχουν σηκώσει μέσα εκεί, θα το βάλουμε εμείς. Θα το ανεβάσουμε. Αφού είναι μέσα στο τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, δεν μας είπες για τα εισιτήρια. Έχουμε πέντε. Έχουμε, δεν μας είπε Μαριλής. Έχουμε δύο Άρης Ιωνικός. Μας είπε Μαριλής. Θα μας πει Μαριλής. Έχουμε δύο Άρης Ιωνικός. Ναι. FM και NO Άρης. Ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και βεβαίως και οι δικές σας απόψεις και στο Facebook όπου είδα ανέβασες. Στο Instagram ανέβασες. Και στα δύο, ρε φίλε. Α, ναι, να με. Τα κάνω τέτοιο. Όλα είναι μπλε, λέει. Είδες. Λοιπόν, και ωραία κονσόλα. Ναι, όντως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι και 32. Θα πάμε σε διαφημιστικό. Διαρκείας Ηρακλή θα δώσεις το λαό του Ηρακλή. Εγώ σου είπα, μου λες να το δούμε. Α, την άλλη, επειδή έχει την άλλη εβδομάδα τέτοιο. Την άλλη εβδομάδα Πανιόνιο. Εισιτήρια θέλουμε. Με Πανιόνιο. Θα μιλήσουμε. 40 πόντους θα κερδίσεις. Θα μιλήσουμε και για το θέμα των εισιτηρίων. Άμα έρθει και σε κερδίσει ο Ιορδανία. Εντάξει, δεν νομίζω. Ο Ιορδανία και ο τέτοιο. Δεν νομίζω. Δεν έχουμε προπονητή, λένε Λιβανό. Μια χαρά είναι το παιδί. Εντάξει, τώρα. Λιβανό. Θύμα των καταστάσεων, πιστεύω. Ποιο? Ο Λίβανο. Το... Καταρχήν. Ήθελε να δουλέψει το παιδί και πήγε σε μια ομάδα που εκ προημίου είσαι. Τι. Κατεστραμμένο, δε φίλε, τι να πω. Δεν έχει καλή ομάδα. Είσαι καταδικασμένο ότι κάποιο θα φύγει τώρα. Ο Πανιώνης, συγγνώμη, είναι αυτό που έκανε, πήρε για δύο μέρε το Lucky Jones. Για δύο. Ναι, ο Πανιώνης πήρε το Lucky Jones και τώρα είναι αυτό που έλεγε να φέρει το Σάμουελ. Και έχασε 21 πόντου. Λοιπόν, είπαμε για τον Πανιώνιο. Θα μιλήσουμε και για το θέμα των εισιτηρίων στη Λάρισα. Λάρισα, όχι. Παίζει Λάρισα Ερακλής. 15 ευρώ. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο, είπε 15 ευρώ. Σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση από τη Λάρισα. Οπα. Μετά από πιέσεις, γιατί τα 15 ευρώ είναι πολλά και για τη Λάρισα, Χρυσάνθε. Δεν είναι μόνο. Η τιμή, όπως είπε ο πρόεδρος χθες, είναι και για τους Λαρισαίους, δεν είναι μόνο για τους Ερακλήδες, ναι, για τους Αριανούς. Και. Η ανακοίνωση λέει ότι η προπόληση μέχρι την ημέρα του αγώνα θα πάει 10 ευρώ. Υπάρχει όμως ένα θέμα τώρα. Έφυγε το βανάκι. Για να πάνε τα αγοράσει όλα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο του Ηρακλή φυσικά, γιατί και τα 15 είναι πολλά τώρα εδώ που τα λέμε. Στο Περιστέρι, το Περιστέρι έβαλε εισιτήριο 5 ευρώ. Εντάξει. Και πλήρωσαν όλοι. Είναι Λάρισα, ρε φίλε. Το Περιστέρι όμως έχει Περιστέρι. Χρήσανθε, το Περιστέρι, άμα δεν ήταν του Ηρακλή η οπαδή και η 200, ήταν του Άρη, θα είχε 20. Το ατρομή του, θα είχε 60 άτομα μέσα. Ναι, αλλά πέρσι 60. Ορμήξανε στους Αριανούς. Εδώ. Δεν είδες τι έγινε πέρσι εκεί. Ενώ τους έφερες και τους έδωσες εισιτήρια κανονικά εδώ και τους έβαλες από πάνω τα δημοσιογραφικά πάνω, ναι. Και βρίζανε μετά και από ένα σημείο, 2-3. Okay, τα βρήκανε μεταξύ τους οι οπαδοί. Πάνε οι οπαδοί εκεί και πάει η πέθος ασφαλείας του Περιστερίου. Εντάξει, αυτά είναι οπαδικά και είναι και λεπτομέρειες που δεν ξέρουμε. Κάτι μπορεί να και γίνει. Και πέταξε κάτι... την καρέκλα, ρε φίλε. Ναι, κάτι μπορεί να γίνει. Και μετά. Μεμονωμένα, ας πούμε, δημιουργείται ίσως και μια αντιπαράθεση. Ένας χαζός, αυτό σου λέω. Ένας χαζός έκανε όλο το σκηνικό. Εμείς λέμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο του Ηρακλή για να πάει στη Λάρισα. Ναι. Και υπάρχει όμως και αντίδραση για αυτό το 15άρι τώρα, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Απ' τη μια η Λάρισα είπε ο πρόεδρος Ριζούλης χθες ότι ας έρθει όποιος θέλει, να έρθουν όλοι να μπουν να δουν χωρίς διακριτικά το παιχνίδι. Άλλο πάλι και αυτό. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Αλλά είναι, αυτό είναι, ρε φίλε, αυτή... η τιμή. Αυτή είναι η τιμή που έχω. Είναι δικό μου το μαγαζί. Καλά, εννοείται, εντάξει. Εντάξει. Έχει δίκιο ο άλλος, γιατί σου λέει 15 ευρώ μπάσκετ, ρε φίλε, τώρα να δω, είναι λίγο πολλά. Και να έρθω και από Θεσσαλονίκη, ναι. Έξοδα είναι, και τα λοιπά. Σου λέει ο άλλος ότι και εγώ πρέπει να βγω, φίλε, όμως. Πρέπει να βγω, τι να κάνω. Ναι, αλλά δεν θα βγεις έτσι. Πώς θα βγω. Γιατί θα είναι άδειο το γήπεδο. Άδειο θα είναι. Γιατί... Κάνεις λάθος. 315 άρια. Είναι 150, όχι. 315 άρια είναι 4,5 χιλιάρικα. Ωραία. Εσώθηκες. Γιατί, άμα πάρω όμως. Άμα πουλήσει 1,000 πεντάρια. Πάλι τι θα κάνει. Σιγά μην έρθει τριπλάσιο κόσμο. 500 Ηρακλειδείς και 500 Αυτό σκέφτεται. Είναι αυτό 5 σκέφτεται. 000. Ότι ό,τι είναι να έρθουν, θα έρθουν 500. Όχι, δεν είναι. Άντε να έρθουν 600, άντε να έρθουν 400. Αυτή είναι η διαφορά για το 5 ευρώ. Εγώ νομίζω. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Ηρακλειδέας που ξεκινάει δηλαδή από εδώ, ρε φίλε. Έχει βενζίνες, εκεί μπαίνουν σε 4 αυτοκίνητα. 60 ευρώ είναι. Πρόσεξε λίγο. 60 ευρώ ξεκινάει. Ωραία. Θα σκεφτεί το 60 ή 65. Χρήσα είναι 60 ευρώ και 15 το εισιτήριο 75. Πώς θες να κάνω, το πεις δωρεάν θες. Στη Λάρισα πας, δεν πας στην Καλαμάτα. Άμα πας στην Καλαμάτα λέει να είναι δωρεάν το εισιτήριο. Το εισιτήριο πρέπει να είναι προσιτό για τον κόσμο. Τώρα, 5 ευρώ, 7 ευρώ, άντε 10 ευρώ. Άντε 10 ευρώ, λες εντάξει. 10 ευρώ, ρε φίλε, ο κινηματογράφος εκεί. 1000 άτομα από 10 ευρώ είναι 10 χιλιαρικά, ρε φίλε, τα άσκαψες. Ωραία, ναι, αλλά 700 επί 15 πόσο κάνει.
Δεν θα τα πάρει τώρα τα 10. Πιο πολλά παίρνει. Με 700 επί 15. Δεν θα κόψει 700 με 15. Γιατί? Γιατί θα πάνε 200. 1500 είναι. Παραπάνω. Τα 700 παραπάνω βγάζω. Λοιπόν. Μα έτσι είναι. Είναι απλά μαθηματικά. Να πούμε ότι υπάρχει μια. Πάμε σε break για να πάρουμε κανένα φράγκο. Μια διαβούλευση υπάρχει για αυτό το ζήτημα. Διαβούλευση. Ναι, μια συζήτηση αυτά. Ανάμεσα στις δύο ομάδες προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Θα πλήρωσε ο Δρακόπουλος τη διαφορά, το 5 ευρώ. Ναι, ρε φίλο, ο Δρακόπουλος. Τον κατέστρεψα. Πρόεδρε! Ο Δρακόπουλος θα πληρώνει. Αλλά Κώστα, τι λέει αυτός δίπλα σου. Γίνεται μια διαβούλευση μεταξύ των δύο ομάδων για να βρεθεί λύση για το ζήτημα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο Ηρακλής έτσι κι αλλιώς θα έχει κόσμο. Ωραία, λέγατε όμως τον Άρη. Τι? Να πληρώσει, ναι, τα 260 με το μυαλό της Ξάνθης πλαστά. Ωραία τα λέγατε. 20 ευρώ το εισιτήριο τότε. Ωραία τα λέγατε. Που δεν υπάρχουν. Που ήταν 45. Που, ωραία λέγατε όμως. Η Ξάνθη δώσε, τα λέγε, δώσε. Ναι, αυτούς λέω. Ναι, ναι. Δώσε και είναι 260 που ήταν 250 που τελικά ήταν 45. Τελικά πόσα είναι? 45. Μάλιστα. Και τελικά. Φυσικά κατηγορούμενος δεν είναι ο Άρης. Κατά παντός υπευθύνου. Δεν βρέθηκε κάποιος. Το πρώτο αρχή. Γήπεδο που υπάρχουν πλαστά εισιτήρια. Όχι και το πρώτο. Στο Χαριλάο κάθε εβδομάδα. Και ξέρεις πώς γίνεται τα πλαστά? Από τα δικά. Πιο πολύ είναι με τα ηλεκτρονικά. Τα τυπώνει ο ένας, τα βγάζει φωτοτυπίες μετά. Και πάνε, χτυπάει ένα, περνάει. Τα υπόλοιπα 44 δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Ωραία, παιδιά, το αγόρασα. Πώς, έτσι γίνεται η φάση. Ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στην Τρόικα. Συνεχίζουμε. Πάντα τρώει. Να δώσω μια συμβουλή. Τέσσερις, ναι. Στο Open. Στο Open. Παγώθηκε. Όταν η Κατερίνα. Κλείσω τις τηλεοράσεις. Όταν η Κατερίνα φοράει, τονίζει τον μπούστο και όχι το πόδι. Θα τις κλείσω τις τηλεοράσεις. Δεν μπορεί να έχει το σουπεράκι σε αυτό το ύψος. Τι το φοράει η κοπέλα. Το κλείσω τις τηλεοράσεις. Το σουπεράκι. Κάποιος λίγο στην παραγωγή του Προέδρου να του μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Και αυτό πέφτει τηλεθέαση. Από αύριο τηλεοράσεις κλειστές. Λοιπόν, τηλεορασάρες, να πούμε χρόνια Κώστα. Πολλά στο Δημήτρη Γιαννούλη. Σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ 24 ετών. Γλύφτη. Αφού είναι έβγαλο ΠΑΟΚ ανάρτηση, να μην το πούμε. Άμα έβγαλο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. Και διεθνής παίκτης. Πολύ καλή παρουσία. Καλώς είναι. Στον αγώνα με την. Κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος μπακ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι. Γιο-γιο τον έκανε ο Άρης στο παιχνίδι. Άντε πάλι. Εσύ πες ότι δεν τον έκανε στο ΠΑΟΚ Άρης. Τέλος πάντων, πόσο έληξε? 2-2. Στο 98 ισοφάρισα και μας είπαν ότι πήραμε ισοπαλία. Κώστα. Ποιος την πήρε τελικά την ισοπαλία? Ο ΠΑΟΚ. Αυτός που ισοφαρίζει. Ποιος την παίρνει? Ή αυτός παίζει εκτός έδρας. Ποιος την παίρνει? Δηλαδή, συγγνώμη, ο Άρης έχασε την Λάρισα ή η Λάρισα κέρδισε τον Άρη? Λοιπόν, το θέμα είναι η ισοπαλία. Τώρα, ποιος την πήρε, ποιος δεν την πήρε. Είναι 2-2. Ένα θετικό αποτέλεσμα. Τρία συνεχόμενα παιχνίδια δεν με κερδίζουν. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννούρης, λοιπόν, είπαμε, έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά στο παλικάρι. Ήταν πολύ καλός με την εθνική. Πολύ καλό αριστερό μπακ, το οποίο με στην ατυχία του Βιερίνια αναδείχθηκε. Γιατί αν δεν είχε χτυπήσει ο Βιερίνια, ο Γιαννούρης θα ήταν στον μπάγκο, Κώστα. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά έτσι είναι. Δεν θα έπαιζε ποτέ. Χρυσανθέ, πίσω από το Χάρη Μαρκόπουλο, ξέρεις, έπαιζε. Πίσω από το Χάρη Μαρκόπουλο. Στον Ηρακλή, ποιος έπαιζε ένα πληρωματικό του? Ποιος. Διαμαντίδης. Χάρηκα. Για τη συνεργασία. Πίσω από το Χάρη Μαρκόπουλο έπαιζε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ναι, ναι. Πότε, πόσο χρόνο μπήκε όμως? Μετά, όταν ο Χάρης έπαθε αυτό που έπαθε, δυστυχώς. Που με το αεροπλάνο. Άρχισε να παίζει πιο πολύ ο Δημήτρης. Που θα έπαιζε, βέβαια, φαινόταν. Θα έπαιζε, αλλά... φίλε, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή και ο Φλιώνης τώρα είναι τυχερό, πίσω από τον Τάλτο. Το τυχερό. Τυχερό είναι ο Φλιώνης δηλαδή. Ο Φλιώνης είπαμε ότι τον πρέπει να μπροστά. Πάρει αυτοπεποίθηση και να σουτάρει περισσότερο. Ή να του μιλήσει λίγο ο φίλος μου ο Βασίλης. Το έχουμε πει. Ο μάνατζερ του. Να του δώσει λίγο αυτοπεποίθηση. Εντάξει. Κάνει πάρα πολύ καλά όλες τις άλλες δουλειές. Λοιπόν, λέγαμε για την εθνική, η οποία παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Γιατί η εμφάνιση ήταν ίσως παρά ήταν καλή. Για όσα είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες. Ήταν τραγική πριν, γι' αυτό μας φάνηκε. Α, μπράβο. Παρά ήταν καλή λοιπόν και τώρα μας φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει. Ναι, εντάξει. και γι' αυτό, βεβαίως οι παίκτες της παραμένουν στο επίκεντρο, έτσι. Και είναι στο φως της επικαιρότητας και αρχίζουν και γίνονται αφιερώματα για κάποια από τα παιδιά που δεν γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης που έβαλε και τον γκολ. Ο Σέντερ Φόρ, όπως είχαμε πει, της Βίλεμ, Χρυσανθέ, 20 χρονών, τρίτη εμφάνιση με την εθνική και έβαλε αυτό το super goal με την Βοσνία. Ο Παυλίδης, ο οποίος ξεκίνησε εδώ από την Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την δυνατότητα σε λίγο να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το ζήτημα. Μπορεί, Κώστα. Μπορεί και όχι όμως. Λοιπόν, μπορεί και ναι. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία και δύο εισιτήρια για το Άρης Ιωνικός.
δίνει εκπομπή. Και 500 εισιτήρια για τον Λάρισα Ερακλής. Καλό θα ήταν να και αυτό. Γίνει. Και αυτό, τι θα έρθουν όλοι εδώ να τα πάρουνε τα εισιτηριάκια. Με ένα SMS. Με ένα SMS. Αντί για 15 ευρώ, ένα ευρώ, νομίζω ότι. Να, δεν είναι σίγουρη επιτυχία. Βολεύει. Είναι σαν, τη... είναι 500. Σαν την ίαση. Που λένε επειδή δεν είναι σίγουρο, δεν θα το σώσουμε το παιδί. Αν ήταν σίγουρο, θα το σώζαμε. Τέλος πάντων. Σωστά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το θέμα αυτό που είπες για το φθηνότερο εισιτήριο, αν μπορέσει ο Ηρακλής να κάνει κάτι δηλαδή. Εντάξει, εγώ έχω την αίσθηση ότι ο καθένας στο γήπεδο του επιλέγει το τι θα, πώς θα πουλήσει. Γιατί έχει κάνει ένα προϋπολογισμό, έχει κάνει μια μελέτη. Okay, ο φύλαδος θέλει πάντα να πηγαίνει με το φθηνότερο δυνατό εισιτήριο, γιατί όπως είπες είναι και τα έξοδα αρκετά. Και εδώ νομίζω μεγάλη ζημιά έχει κάνει πάλι η πολιτεία που δεν επιτρέπει τις οργανωμένες μετακινήσεις, λοιπόν. Ρε φίλε. Αν επιτρέπονταν η οργανωμένη μετακίνηση, θα μπαίνει ο άλλος στο λεωφορείο, θα σου λέγε 15 το εισιτήριο και 15 το λεωφορείο, 30. Ευχαριστώ πολύ και ένα σάντουιτς. Τελειώσαμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον Βαγγέλη Παυλίδη, θα το συζητήσουμε αργότερα το θέμα αυτό. Ωραία. 20 ετών, τρίτη εμφάνιση στην Εθνική, πάρα πολύ ωραίο γκολ με την Βοσνία. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος δούλεψε μαζί του από πάρα πολύ μικρό. Μια δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Κάτω τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ηλικία πολύ μικρή ο Βαγγέλης ήταν μαζί σας. Στην Ακαδημία Μπέμπιδες, κύριε Κερμανίδη. Ναι, ναι. Τελευταία μετά τον αγώνα με την Βοσνία είναι θέμα ο Παυλίδης. Είναι θέμα, όντως. Γιατί είναι... Ναι, ναι. Ο Μπενιαμίν της Εθνικής, ο μικρότερος ηλικία που αγωνίστηκε. Ο Μπέμπης δηλαδή. Ναι. Έτσι. Ο Μπέμπης από τους Μπέμπηδες. Έτσι, πραγματικά έτσι είναι ο Μπέμπης, ο οποίος μεγάλος έγινε άντρας πια. Ναι. Ναι, ο Βαγγέλης από 4,5 ετών ξεκίνησε στην Ακαδημία μας, από μικρό παιδί. Από 4,5 ετών. Όπως και τον αδερφό του, ο οποίος είναι στη Σάλκη αυτή τη στιγμή. Σάλκη, ναι. Και θα παίξει και αυτό στην Εθνική, να με θυμηθείτε. Α, μάλιστα. Ότι θα έχουμε δύο Παυλίδες. Δύο Παυλίδες. Αυτό είναι δεδομένο όπως το βλέπω. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης ο μεγαλύτερος, που είναι το 98 γεννηθής, το Νοέμβρη. Ναι. Πάνω από 10 χρόνια εκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία μας. Ήταν ένα συνεπέστατο παιδί, δεν έλειπε από προπονήσεις. Ό,τι του λέγαμε έκανε. Δούλευε σκληρά, έχει δουλέψει με διάφορους προπονητές στην Ακαδημία μας, mm-hmm. Διαφορετικούς για να το πω έτσι, και από όλους πήρε κάτι. Εκτός αυτού δούλευε και πάρα πολύ ατομικά, έχει κάνει πάρα πολλές προπονήσεις εξτρά. Ναι. Είχε στόχο να παίξει ποδόσφαιρο. Πώς και δεν έπαιξε κάποια ομάδα δικιά μας εδώ? Εντάξει, αυτό όλοι το κάνουν, όλοι μας κάνουν αυτή την ερώτηση, ρωτάνε, ναι, για τα παιδιά. Να σας πω κάτι. Έτσι όπως κατήντησε το ποδόσφαιρο μας, ο πρώτος στόχος όλων των καλών παικτών είναι να φύγουν στο εξωτερικό. Να φύγουν έξω, ναι. Αυτό να το ξέρετε, είναι, ναι, νόμος, ναι, τώρα, όντως. Ό,τι και να πούμε, όλα τα άλλα είναι να χαμηλά. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλα τα παιδιά ψάχνουν τώρα πρώτα να πάνε στο εξωτερικό. Αν έχουν κάτι καλό θα πάνε εκεί. Και όπως βλέπετε πάρα πολλά Ελληνόπουλα είναι έξω, φεύγουν έξω. Δεν τους γνωρίζουμε κιόλας, όπως, ναι, έπαιξε στην Εθνική στόπερ ο Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος, μπράβο, ναι, δεν νομίζω να τον ξέραν πολύ αυτό το παίκτη. Εμείς τον ακούσαμε που είναι η δουλειά μας και τον ακούσαμε προχθές. Αλήθεια. Βλέπετε ότι είναι ένα αξιόλογο στόπερ. Ναι, όντως. Μ' άρεσε και πολύ εμένα. Καλός. Και θέλω να πω ότι πολλά Ελληνόπουλα σε μικρή ηλικία φεύγουν στο εξωτερικό, όπως και ο Βασιλάκης, αδερφός του Βαγγέλη, που είναι στη Σάλκη, στην ΚΑΠΑ 19, ναι, όπως φέτος πάλι έδωσαμε από την Ακαδημία μας ένα παιδί στην Πόχουμ, τον Κίζιλι, το Στάθη, παίζει στην ΚΑΠΑ 17, δηλαδή θέλω να πω και άλλα αρκετά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, βλέποντας ότι εδώ μειώνεται πάντα όλο και περισσότερο η ευκαιρία για να παίξουν σε αξιόλογη ομάδα, και έτσι ψάχνουν την τύχη της έξω. Ναι. Όπως δυστυχώς, κύριε Κερμανίδη, ισχύει και για όλα τα επαγγέλματα. Τα Ελληνόπουλα φεύγουν όλα έξω. Ναι, άλλο τόσο. Ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θα μπορούσαμε εμείς να τα αλλάξουμε, αλλά δεν θέλουμε, από ό,τι βλέπω. Δυστυχώς παραμένουμε στα ίδια. Όντως. Δεν προσπαθεί κανένα σωματείο να επιχειρήσει να αλλάξει κάτι, να κάνει. Προσπάθησε, ναι, ο Παναθηναϊκός λόγω οικονομικών προβλημάτων να το κάνει και κάπου στη διαδρομή το χάλασε, mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι, δηλαδή, εντάξει,
Όλοι έχουν τμήματα υποδομής. Σωστά. Έχουν αρκετά ταλέντα στα τμήματα υποδομής. Πιστέψτε το, εγώ μέσα σε αυτό το χώρο είμαι. Κινήστε, ναι, και βλέπετε. 20 χρόνια είναι η ακαδημία μας. Είμαι κάθε Σαββατοκύριακο από γήπεδο σε γήπεδο. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Γνωρίζω τα περισσότερα παιδιά. Και σας το λέω ανεπιφύλακτα ότι έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. K19, K17, K15 στα πρωταθλήματα που υπάρχουν, αυτά τα γελία πρωταθλήματα που κάνουν εδώ στην Ελλάδα, έχει πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Μια που το αναφέρετε, προσέξτε τώρα. Έχω, καταρχήν έχω και εγώ το μικρό μου στον Τίνο τον Κούι. Όλοι μας, όπως και τα κορίτσια μου παίζουν βόλια, αλλά ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Που έχετε και τα παιδιά σας. Έτσι. Βλέπω λοιπόν όμως από την άλλη, κύριε Κερμανίδη, εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια να είναι στον αθλητισμό και πραγματικά, επειδή εγώ μένω και προς εκεί που είναι η ακαδημία σας, γνωρίζω και για τη δική σας την ακαδημία πάρα πολλά πράγματα, γιατί μένω βαθύλακο. Οπότε ξέρω τη δράση εκεί στα διαβατά και τα λοιπά. Και όντως είναι όμως πηγή ο αθλητισμός για όλα αυτά τα παιδιά και τα μαζεύουμε όλα αυτά τα παιδιά στον αθλητισμό και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε και εσείς οι ποδοσφαιριστές, οι παλαιότεροι. Αισιοδοξίας, αλλά μετά είναι το θέμα τι γίνεται, Χρήστε. Μετά, ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε, ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει... Υπάρχει και ο αντίλογος. Ναι, αυτό μεγάλη που είπατε, ναι, μεν είναι σωστό. Προσέξτε να δείτε. Υπάρχουν ακαδημίες και ακαδημίες. Σωστό. Ενώ, εμάς η ακαδημία μας καταρχάς είναι εδώ στο Φίνικα Καλαμαριάς. Εδώ είναι η έδρα μας. Ναι. Επειδή 2000 είμαστε 20 χρόνια εκεί. Και ξεκίνησε η ακαδημία με αυτό σκοπό να δημιουργεί και να... βγάζει παίκτες. Έτσι το ξεκίνησα εγώ, ιδρυτής της Ακαδημίας. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Δεν ήταν να κάνω παιδική χαρά. Ναι. Δεν ήταν να κάνω παιδική καλά χαρά. Το είπε. Λοιπόν, ο κάθε γονιός... Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ναι, όντως υπάρχουν και οι παιδικές χαρές. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Που πάμε και παρκάρουμε τα παιδιά. Ακαδημίες και ακαδημίες. Έτσι, υπάρχουν έτσι ακαδημίες που λειτουργούν με άλλο τρόπο. Αυτό που είπατε, πολλά παιδιά να εκτονώνονται, να παίζουν, ναι, να χαίρονται, ωραία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν αυτό σκοπό στο να δημιουργούν και να βγάζουν ποδοσφαιριστές, όπως είναι οι Μπέμπιδες αυτή. Σωστό. Δηλαδή, εγώ έτσι το ξεκίνησα αυτό και καθόλου με άλλη διάθεση στο να το κάνω έτσι. Γιατί ήμουν επαγγελματίας προπονητής, ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και το βλέπω αλλιώς στο ποδόσφαιρο. Εσείς το ξέρετε. Και τα παιδιά που έρχονται σε μένα, δεν σας το κρύβω, σαν επαγγελματίες τους βλέπω, σαν παιδιά του μελλοντικού ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ποδοσφαίρου. Και ένας μπούσουλας που λέτε. Ήρθαμε τώρα, άντε παιδιά, να πετάξω μια μπάλα και παίξτε χαρίτε. Όχι, και αυτό καλό είναι μέχρι ένα σημείο. Αυτός που θέλει καλό, να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ξέρετε πότε είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί εδώ θέλει ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό. Γιατί έρχονται γονείς πολλές φορές, δεν παίζει το παιδί μου, δεν κάνει το παιδί μου. Τα ακούω κάθε Σαββατοκύριακο αυτά. Η μεγάλη πληγή αυτή. Εντάξει, αν έχουν και αυτοί τα δίκια τους, δεν αντιλέω, ξέρετε πότε είναι το πρόβλημα. Όταν έρχεται ο γονιός και λέει, εγώ θέλω το παιδί μου να εκτονωθεί, να παίξει, να ράνει, ωραία. Και αρχίζει η Ακαδημία Μπέμπιδες, ας πούμε, λειτουργεί, δουλεύει συστηματικά και το παιδί γίνεται αγνώριστος. Αρχίζει, παίζει τρομερό ποδόσφαιρο. Ναι. Και βλέπετε ένα γονιό να αρχίζει να ψάχνει τους μάνατζερ, να αρχίζει να ψάχνει τις ομάδες και να αρχίζει να ψάχνει δεξιά και αριστερά. Εκεί είναι για να γελάμε. Τα βιώνουμε, βιώνουμε περισσότερο από τον καθένα, γιατί πολλοί από τους γονείς παίρνουν και τους δημοσιογράφους. Γράψε καμιά καλή κουβέντα. Και εμείς στο σύστημα είμαστε. Τέλος πάντων, είναι πολύ συζήτηση. Ναι, μεγάλη συζήτηση. Εγώ προσωπικά ως... Μια που σας έχουμε, συγγνώμη, πλαίσιο υπάρχει από την πολιτεία ή γενικότερα από την ΕΠΟ? Έχει θεωρία, πολύ καλή θεωρία. Θεωρία. Και έγραφα πάρα πολλά έτσι βιβλία και αυτά πάρα και πολλά. Και τέτοια. Εγώ 20 χρόνια λειτουργώ ανεξάρτητα, δεν έχω καμία βοήθεια από κανέναν. Ναι. Είμαστε μια ακαδημία που από τις συνδρομές των γονιών λειτουργούμε καθαρά και μόνο από αυτό. Και έτσι, ναι, όπως μας τα κάναν τώρα και στην Ένωση, δηλαδή... Ναι. Πρέπει όλα με χρήματα να τα κάνουμε. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να τα βάλουμε τα παιδιά να παίζουν, πρέπει να πληρώνουμε. Το 10 ευρώ. 10 ευρώ δεν είναι. Το δελτίο, την κάρτα υγείας, τα πάντα.
Λοιπόν, δεν μπορεί σήμερα, δηλαδή και το παιδάκι να θέλει να πάει κάπου να παίξει, πρέπει ο γονιός να μπορέσει να ανταποκριθεί. Να ματώσει. Έτσι είναι. Οικονομικά. Ναι. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Όχι, έτσι είναι. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Εντάξει, εγώ ανέφερα τον Τίνο Κούι. Εσείς που είστε ο Παναγιώτης Κερμανίδης. Ναι. Τα ονόματα αυτά όμως, παλιοί ποδοσφαιριστές, είναι και εγγύηση για το που θα πάει ένας γονιός στο παιδί του. Δηλαδή ξέρει ότι το φέρνει στον Κερμανίδη. Ξέρει ότι το πάει στον Κούι. Ξέρει ότι το πάει στον Νίξ. Άνθρωπο ο οποίος είναι. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ κόσμο που μα εμπιστεύεται, πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και εμείς έχουμε τα όρια μας μέχρι που μπορεί να πάρουμε και κάποιο και παιδιά, γιατί δεν κάνουμε παιδομάζωμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Προσπαθούμε πραγματικά να λειτουργήσουμε μέσα στα όρια μας για να έχουμε και αποτελέσματα. Mm-hmm. Και έχω πάρα πολλές αποδείξεις για τη δουλειά μας, για τους παίκτες που παίξαν στις εθνικές ομάδες παιδών, νέων και Εθνική Ελλάδος, και συνεχίζουμε αυτό το έργο. Δηλαδή εμένα δεν με εκπλήσει ο Παυλίδης, με εκπλήσουν όλα τα άλλα που δεν βλέπουν τον Παυλίδη, δεν βλέπουν το δίπλα του τον άλλο τον Παυλίδη, που λειτουργούν με τελείως διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γιατί να έχει Super League, συγγνώμη, K15, ένα πρωτάθλημα με 5-6 ομάδες. Με 5 ομάδες είναι. Μα καλά το είπατε. Ομάδες. Και μάλιστα είναι 4, ήταν ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η Λάρισα. Και δεν θυμάμαι, και πήραν και τα Γιάννενα από τη Β' κατηγορία για να συμπληρώσουν. Γιατί πέντε. Κοροϊδεύουμε. Γιατί εμένα ως Μπέμπηδες, ο οποίος... δεν με βάζει να παίξω. Έχουμε αποδείξει εδώ περίπτρανα στα τόσα χρόνια που πήραμε τόσα πρωταθλήματα της Ένωσης. Γιατί δεν με επιτρέπετε να μπορώ να πάω πιο ψηλά, να μπορώ να ανέβω ακόμα το επίπεδο μου, να τα ανεβάσω. Γιατί δεν μου επιτρέπετε. Για να ελέγχουμε την κατάσταση, κύριε Κερμανίδη. Γιατί, για να ελέγχουμε εμείς ποιοι θα παίζουν. Τα δικά μου τα παιδιά πρέπει να φεύγουν υποχρεωτικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε πια σε Super League. Και μετά παίρνουν οι μεγάλοι συλλογοί πάρα πολλά παιδιά. Μα απαντάτε μόνο σας. Γι' αυτό. Για να πάρουμε τα παιδιά. Μα το απαντήσατε. Αυτή είναι η αλήθεια, εγώ σας τα λέω, γιατί εσείς βλέπετε τώρα νέα παιδιά στην Εθνική. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Όλοι μας χάρηκαμε. Αλλαγές, γιατί απεδείχθη ότι έχουμε δυνατότητες. Μην θάβουμε τον εαυτό μας. Έχουμε καλούς παίκτες. Πιστέψτε το. Πιστέψτε το, έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Αλλά θέλει τρόπο, χρόνο και δουλειά. Έτσι. Κάντε μας και ένα σχόλιο πώς βλέπετε γενικότερα το πρωτάθλημα φέτος στη Super League. Ναι. Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, για να το πω έτσι. Mm-hmm. Βλέπουμε ΠΑΟΚ πρώτα και Ολυμπιακό και μετά όλοι οι άλλοι. Θα κρυθεί το πρωτάθλημα στα παιχνίδια ανάμεσα Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Έχει και play-off βέβαια, φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα. Ναι, έχει και το... αλλά ναι. Εντάξει, δεν έβαλα το play-off μέσα, γιατί είναι και αυτό παίζει ρόλο, αλλά και αυτό ίσως υπάρχει κάποια σκοπιμότητα και εδώ. Σας γεμίζει εμπιστοσύνη ο φετινός ΠΑΟΚ? Νομίζω ΠΑΟΚ έχει το πρώτο λόγο, έχει, δεν μπορώ να πω διαφορετικά. Ναι. Παρόλο που δεν με ικανοποίησε στα μέχρι τώρα παιχνίδια, αλλά βλέπετε ότι τους πόντους τους μάζεψε, είναι εκεί, διεκδικεί και μπορεί να γίνει καλύτερος με τα παιδιά που επανέρχονται, που ήταν τραυματίες και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι είναι πολύ υποβαθμισμένο αυτό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν το έχω εμπιστοσύνη καθόλου. Με όλα αυτά που ακούω, δημοσιεύματα με πρώην ποδοσφαιριστές ξένους που στοιχημάτιζαν και παίζαν και κάναν και ράναν, αποδεικνύεται ότι στο παρασκήνιο λειτουργεί βρωμιά. Δυστυχώς. Υπάρχει βρωμιά. Αυτά αποδεικνύονται μέσα από όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε πρώην παικτών, ξένων παικτών που τους συλλάβαν στο εξωτερικό. Καλά, και Έλληνες συλλάβαν εδώ. Μην τη βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, κύριε Κερμανίδη. Και Έλληνες. Πάντως στο παρασκήνιο υπάρχει, να πιστούμε κάτι υπάρχει. Τιμωρία υπάρχει. Τιμωρία δεν βλέπουμε να υπάρχει. Για αυτόν που κάνει ό,τι κάνει. Ακριβώς αυτό. Οπότε θα ασχοληθούμε με τα παιδάκια, να βγάζετε ταλέντα. Γι' αυτό τώρα. Να χαμογελάμε τουλάχιστον. Γι' αυτό, γιατί
Δεν υπάρχει, Χαϊρή, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και λυπάμαι πολύ βλέποντας αυτά τα παιδάκια με τι όρεξη, με τι διάθεση έρχονται να παίξουν, να χαρούν, να προπονηθούν, να πάνε αγώνα να παίξουν. Καλά σοβαρά μιλάτε. Όλη τη βδομάδα μιλάμε γι' αυτό. Γι' αυτό μιλάμε, βέβαια. Για το παιχνίδι του Σαββάτου μιλάμε όλη τη βδομάδα. Αυτά τα όνειρα τα καταστρέφουν αυτή η λειτουργία όλη που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που δεν μπορούν να πάρουν τις ευκαιρίες τους, δυστυχώς. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Έχουμε ένα τεράστιο παράδειγμα εδώ στον ΠΑΟΚ, για να το πω τελευταία. Για πείτε το. Είναι ένα τεράστιο παράδειγμα. Ναι. Λιμνιός με Ζαμπά. Ναι. Δέστε το και πάρτε τη σύγκριση. Και κάντε τη σύγκριση. Ναι. Λιμνιός, Ζαμπά. Ίδιες ηλικίες και κοιτάξτε. Δείτε όμως. Στο τέλος της ημέρας, δείτε όμως, ο Λιμνιός είναι που παίζει στο τέλος της ημέρας. Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Απλά το θέμα είναι να του δώσει την ευκαιρία και να μην χαθεί το παιδί. Το θέμα είναι ότι ο ένας είναι που ήρθε από το εξωτερικό με πάρα πολλά εκατομμύρια. Διαφημισμένος, ναι. Να μην κάνει ό,τι έκανε, γιατί ο Λιμνιός το έκανε. Ο Μελιόπουλος δεν ήθελε να το κάνει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χρήματα περισσότερα αν τον πουλήσει. Ναι, από το Λιμνιό βέβαια. Εκτός αν ο μάνατζερ του Ζαμπά είναι στο κύκλωμα που είπατε αυτό το άλλο. Δεν ξέρω. Και εκεί μάνατζερ παίζουν το ρόλο του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πολύ ωραία κουβέντα. Και πολλές αλήθειες είπε. Και πολλές αλήθειες. Οκ, ο άνθρωπος έχει και τον καημό του με την Ακαδημία κτλ. Γενικότερα υπάρχουν πολλές καλές ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα, αλλά υπάρχουν και αυτό που είπε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές φορές γίνεται στην ομάδα του χωριού και τα λοιπά. Παιδιά, ελάτε στην ακαδημία του χωριού και τα λοιπά και πάμε και παίζουν μήλα αντί να παίζουν ποδόσφαιρο. Φταίμε και οι γονείς γι' αυτό. Οι γονείς για το άλλο που είπε. Θέλουμε να πάμε να παρκάρουμε το παιδί και εμείς δύο ώρες να πιούμε φραπέ με ηρεμία, να ησυχάσουμε λίγο από τα παιδιά, να μην τζιρίζουν όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, να μέχρι και τέσσερα, σωστά. Όλα φταίμε που δεν το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Όμως, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω πάει και σε καλή και σε κακή. Δηλαδή και σε παιδική χαρά όλοι μαζί, και σε κανονική τώρα με την Οκούη που πάμε. Έχει. Φαίνεται η διαφορά. Σουβλάκια τέτοια, αυτό. Πρόσεξε. Φαίνεται η διαφορά και δεν φαίνεται μόνο στο γονιό που είμαστε απ' έξω και βλέπουμε. Α, είναι οργανωμένα. Α, έχει και ένα ζευγάρι κάλτσες και μια φόρμα. Α, έχει και δύο πράγματα που κάνει ο προπονητής. Φαίνεται και στο παιδί, φίλε. Η οργάνωση και η καλή δουλειά. Το καταλαβαίνει και το θέλει παιδί. Και το παιδί, βέβαια. Και έχει τεράστια διαφορά στη συμπεριφορά. Και στο λέω. Φαντάζομαι το ξέρεις και εσύ έτσι. Ναι. Μπάλα δεν παίζουν εσένα. Είναι μόνο είσαι μόνο του κοριτσιού. Στίβο. Και χορό. Λοιπόν, Στίβο και χορό. Στίβο και μοντένο χορό, βέβαια. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, hip hop και τέτοια. Billy Eilish και αυτά. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις γιατί φτάσαμε στη μία. Μία και πέντε είναι. Μία και πέντε και έξι είναι κιόλα. Ωραία. Ερχόμενοι θα συζητήσουμε. Αρκετά μπασκετικά. Ερχόμενοι. Αρκετά μπασκετικά. Απερχόμενοι να δεν θα κάνουμε. Στις 2 και 5. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετά μπασκετικά θέματα και θα έχουμε όπως όλα δείχνουν και τον προπονητή του Πανιωνίου, τον άνθρωπο ο οποίος είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες, τον κύριο Γιάννη Λίβανο. Λίβανο. Ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά τη χθεσινή. Παραιτήθηκε ή απολύθηκε. Θα μας το πει ο ίδιος. Και βεβαίως θα πούμε και για τις δικές μας ομάδες. Ποιος είναι πρόεδρος του Πανιωνίου, πρόεδρος. Δεν είναι ο γιατρός που ήταν με σακελαρίου και τα λοιπά. Όχι, όχι. Α. Έφυγε. Άλλος είναι ο Δηλόπουλος. Άλλος. Πώς. Χριστοδηλόπουλος. Πώς. Χριστόδηλο. Αυτός είχε έρθει και στον Άρη κάποια στιγμή πέρσι. Έτσι, στα Τρίκαλα. Είναι μια περίπτωση έτσι. Η οποία χρήζει συζήτηση. Συζήτηση χρήζει. Ο άνθρωπος είχε χθες και ζήτησε συγγνώμη. Έκανε ανακοίνωση. Χρυσάνθε. Είπε, αναλαμβάνω την ευθύνη. Συγγνώμη για την ντροπιαστική ήττα κτλ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Καλά. FM και ενώ ΠΑΟΚ, FM και ενώ Άρης, το ονοματεπώνυμό σας για εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία και για τον αγώνα μπάσκετ του Άρη με τον Ιωνικό σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, Τρόικα, μαζί με το Repair Store. Αν έχει χαλάσει η μπαταρία σου, αν έχει σπάσει η οθόνη σου, αν έχει πρόβλημα φόρτισης στο iPhone σου, Κώστα, τότε η λύση είναι μια. Repair Store, τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο της πόλης.
Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr, για να τα δείτε και να τα αφομοιώσετε και να δείτε τι μπορεί να σας προσφέρει το Repair Store. Μαζί μας ο Mr. Gold, εκεί ξέρουμε τι μπορούμε να πάρουμε. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινερλί, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούριο μαγειρευτό, Κώστα. Θα ρωτήσεις 62-85-86, γεια σας, τι μαγειρευτό έχετε σήμερα. Θα μας πούνε για από εκεί και θα πάρουμε μαζί με την πίτσα να φάμε και φασολάκια για να μουσακά, κάνουμε δίαιτα. Μουσακά. Θα πάρουμε ένα μουσακά, πολύ ωραία. Και Ότο Καλογεράς, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίν 19, Παλαιά Συμμαχική Ωραίο Κάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, όταν ο Κώστας πάει στη Βουρβουρού να πάει να τσεκάρει το αυτοκίνητο για να πάει με ασφάλεια το ταξίδι του. Ότο Καλογεράς.gr και dialog.gr είναι μαζί μας. Αν μιλάς καλά, άπτεστα δηλαδή, και διαβάζεις και σωστά γερμανικά, Θεσσαλονίκη Κατερίνη Βέρεια, έχεις πλέον δουλίτσα, Dialog, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Βλέπουμε τα πλάνα τώρα από την εισβολή του Ρουβίκονα και αντιεξουσιαστών στο τουρκικό προξενείο. Προφανώς το πάνω έχει να κάνει πάνω με, για το Κουρδιστάν. με τις δράσεις αυτές της Συρία. Α, μέσα, να η φωτογραφία, μέσα είναι εδώ. Αυτό είναι από μέσα, δεν έχω πάει από μέσα και να δω. Να το κάτσε τι λέει. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Ελεύθερη πρωτοβουλία, πρόλαβα να δω, κάτι τέτοιο πρόλαβα να δω. Ναι, έχει να κάνει, ναι, με, με τη Συρία και με όλα αυτά. Εντάξει, δεν κάναν τίποτα. Ροζάβα. Μπήκαν μέσα στο τουρκικό προξενείο και σηκώσαν ένα πάνω. Δεν κάναν τίποτα για να συλληφθούν και όλες αυτές τις μπούρδες που λένε. Δεν πρέπει τίποτα να γίνει τα παιδιά. Σηκώσαν ένα πάνω, μια διαμαρτυρία και τέλος. Απαγορεύεται και αυτό. Χρήσα, απαγορεύεται. Στην Τουρκία. Στην Τουρκία, εντάξει. Θα είχαν πάει στο Εξπρέσ Μεσονικτίου. Ναι, όντως, αλλά και τι έγινε. Γι' αυτό μας ξεχωρίζουν βέβαια και... Φυσικά, να γίνουμε ούνοι και εμείς, τέλος πάντων. Ένα πανό σηκώσανε, με ένα μήνυμα. Λοιπόν. Εδώ πάμε εμείς, παίζουμε Κώστα και σηκώνουν πανό που μας πετάνε στη θάλασσα και καλά, Κεμάλ και έτσι, τέτοια. Έτσι. Εντάξει, τι δηλαδή. Ένα πανό σηκώσανε τα παιδιά και πολύ καλά κάνουν να μεταφέρουν ένα μήνυμα ειρήνης κιόλας. ΝΟΕΦΑ να το πεις αυτό που είπε ότι δεν καταλάβαμε τι έγινε. Ένα μήνυμα ειρήνης σηκώσανε τα παιδιά. Ναι. Αυτά δεν σηκώσανε κάτι που να προάγει τη βία ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Σωστό. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε. Πάμε. Στα μπασκετικά μας. Πάμε στα μπασκετικά μας. Για Άρη ποδόσφαιρο θα μας πεις τίποτα, για Ένινγκ. Για Άρη ποδόσφαιρο θα σου πω ότι ο Ένινγκ κάνει προπόνηση, Κώστα. Στο Κλεάνης Βικελίδης. Καλώς είναι και... τελικά. Τι εννοείς αν μαθαίνουμε. Τι μαθαίνουμε. Ναι, μιλάει καλά γερμανικά. Μπορεί να δουλέψει διαλόγκα πάρα πολύ καλά. Τα δείγματα τώρα, άσε τι λέμε. Τι δείγματα, ρε φίλε. Τρεις προπονήσεις έχει κάνει. Το ρεπορτάζ τη λέει από μέσα. Τι είναι οι παίκτες. Κάθε και βλέπει. Ναι, τι. Και λέει δίνει δύο οδηγίες. Και λένε αυτόν, πέσαν αυτόν εκεί από εδώ και εκεί με τον Τερζή. Ναι. Εντάξει, τι να κάνει. Την πρώτη τρεις μέρες. Τι κάνει δηλαδή. Στις πρώτες τρεις μέρες μπορεί να καταλάβει. Καταλαβαίνεις. Αυτό που τον ξέρει λοιπόν, Κώστα. Και οι παίκτες που είναι ίσως και λίγο πιο έμπειροι. Καταλαβαίνουν αμέσως τον εκάστοτε προπονητή. Ναι, οι παίκτες που είναι λίγο πιο έμπειροι είναι Ισπανοί. Θα πάρω το Δελιζήσι μετά να μας πει που είναι Έλληνας. Θέλω να πω, οι παίκτες καταλαβαίνουν την ποιότητα και του προπονητή. Ρε, και αυτοί κρίνουν. Είναι ένας προπονητής, Κώστα, που έχει θητεύσει πέρα από τη Zweite Liga στην Bundesliga. Σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα, όπως του Αμβούργου, όταν το Αμβούργο, όχι όταν έπαιζε στη Β' Εθνική της Γερμανίας, που η Β' Εθνική Γερμανίας είναι 5 φορές καλύτερη, έχει 30 εκατομμύρια μπάτζετ κάθε ομάδα. Το λιγότερο. Έτσι. Στην Ιρεβέργη, δεν ήταν δηλαδή του πεταματού, δεν ήταν στην τέταρτη εθνική της Γερμανίας κτλ. Ένας λοιπόν προπονητής που φτάνει σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν μπορεί παρά να είναι ένας καλός προπονητής. Από αυτά που είπε, τι λέμε. Από αυτά που είπε. Τα γνωστά είπε, τα κλισέ. Δεν είπε κάτι φοβερό και, ναι, και τρομερό. Εντάξει, το πιο έτσι εντυπωσιακό επικοινωνιακό ήταν αυτό το 5-4 αντί για το 1-0. Δηλαδή προάγει το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει να κερδίζει το επιθετικό ποδόσφαιρο κτλ. Ναι. Διαψεύδει του συναδέλφου σε αθηναϊκό έντυπο που έγραψαν ότι πώς παίρνει ο Άρης ένα αμυντικογενή προπονητή. Δεν είναι καθόλου αμυντικογενή. Το πρόβλημά του ήταν αυτό. Θα το δούμε όμως. Ναι, το πρόβλημά του είναι αυτό. Δεν θα παίξει δηλαδή τώρα. Που δεν ξέρει και ο ίδιος καλά την ομάδα. Εντάξει, φίλε, με Τερζή. Ο Τερζή θα το είπε κιόλας, δεν θα κάνω μεγάλες αλλαγές. Συντηρητικά θα παίξει. Νομίζεις θα παίξει συντηρητικά. Τρία γκολ θα βάλει στην Ξάνθη. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο μπάσκετ. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε βέβαια. Ναι. Πώς πέρασε η ώρα, βέβαια, στην εκπομπή τώρα, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Είναι, έχει ροή η εκπομπή, Κώστα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο των τελευταίων ωρών. Είναι ο προπονητής του Πανιωνίου, ο τέος πλέον προπονητής του Πανιωνίου. Οριστικό.
Ναι, πριν ναι. από λίγο υπήρξε η ανακοίνωση. Είναι ο κύριος Γιάννης Λίβανος, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, Κώστα. Επειδή γνωριζόμαστε ναι. παρακαλώ μου να είσαι καλύτερα στον ελληνικό. Εντάξει, στον ελληνικό. Καλημέρα, καλησπέρα και σε εσάς που ακροατές. Εμείς που δεν γνωριζόμαστε, θα μιλάμε στον πληθυντικό. Είναι ο Χρήσανθος, είναι ο Χρήσανθος Σαλτίδης, ο οποίος είναι και πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Γεια σου Χρήσανθε, γεια σου. Όντως, μπορώ να παίξω. Είμαι ποδοσφαιρικός εγώ περισσότερο. Από τη στιγμή που είναι φίλος μου, είναι και φίλος σου. Έτσι. Εγώ πριν ξεκινήσουμε να το ελαφρύνουμε λίγο, πριν ξεκινήσουμε την ουσία και μιλήσουμε για μπάσκετ κτλ. Έχω απορία από πού βγαίνει το Λίβανος. Ε, Λίβανος, κι άλλοι είναι. Το Λίβανος. Ναι. Το Λίβανος βγαίνει, υπάρχει ένα φυτό που λέγεται Λίβανος. Ναι, σωστό. Που είναι στη σημαία, στη σημαία, στη σημαία του Λιβάνου. Ναι. Που πήγε να δουλέψει ο Γιάννης στο Λίβανο. Ναι, 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 σχεδόν. Σχεδόν πήγε. Ναι, ναι, τότε. Τότε πήγε στο Πανιώνιο. Ναι. Έχασε τα λεφτά από το Λίβανο για, να, για τον Πανιώνιο. Εντάξει, ο Πανιώνιος είναι πάντα Πανιώνιος. Ναι, Πανιώνιος είναι ιστορικός. Είναι Ελλάδα, είναι πατρίδα, είναι Α1. Σίγουρα. Δεν ξενιτεύεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα. Γιάννη, ναι. πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεργασία σου με τον Πανιώνιο, μια ομάδα ναι. η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο όχι για καλό σκοπό, ναι. για ναι. τις ήττες αυτές που γίνονται και για τα ναι. όσα ακούγονται. Χθες με το Διαγόρα ναι. χάσατε 21 πόντους. Τι έγινε ναι. καταρχήν στο μάτς αυτό? Blackjack. Σίγουρα χθες ήταν μια από τις, για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλο, θα τους πιο τροπιαστικές οι μέρες του συλλόγου. Ναι. Και νομίζω ότι ό,τι και να λέμε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το χθεσινό. Ναι. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε τίποτα από ό,τι έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν εφαρμόστηκε τίποτα από ό,τι είχαμε πει να εφαρμοστεί. Και γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά, επειδή ξέρεις Κώστα, πάνω από συμβόλαια και πάνω από χρήματα και πάνω από οτιδήποτε, υπάρχει ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπεια. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια κουβέντα με τη διοίκηση και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Και είπες, παιδιά, καλύτερα να σταματήσω άμα σας βολεύει και εσάς. Ουσιαστικά ναι, κάπως έτσι έγινε. Κάπως έτσι έγινε. Ναι. Γιάννη, τον τελευταίο ναι. καιρό ο Πανιώνιος, λόγω της ιδιοκτησίας του και όλων όσων ακούγονται, ναι. είναι στο ναι. επίκεντρο και μια συζήτηση η οποία δεν τιμά το σύλλογο. Λέγονται ναι. διάφορα, ακούγονται διάφορα. Εγώ δεν θέλω ναι. να τα πω, ούτε να τα ενστερνιστώ. Ναι. Όμως, ούτε είναι, αλλά ο κόσμος πώς θα τα μάθει. Ούτε εσείς εκτός της. Ναι, ούτε εσείς εκτός της πιάτσας, ούτε εμείς ναι. λέγονται ναι. πολλά για τα στοιχήματα κτλ. Ναι. Εσύ ήσουν μέχρι τώρα προπονητής σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Έχεις να πεις κάτι επ' αυτού, ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι οι αγώνες σας περίεργοι? Κάθεστε και χάνετε, ας πούμε, κάτι τέτοια δηλαδή λέγονται, και είναι ντροπή και για τον σύλλογο. Ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο, πρώτον πρέπει να μπορεί να το αποδείξει. Δεύτερον, οι αγώνες μας δεν είναι αγώνες οι οποίοι γίνονται σε ένα κλειστό γήπεδο με δύο θεατές και δεν υπάρχουν πουθενά μετά. Ναι. Εντάξει, είναι αγώνες οι οποίοι γίνονται δημόσια, υπάρχουν θεατές, υπάρχει κάποιος από τη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω ότι όταν είσαι ελάχιστα μπασχετικός και να ξέρεις λίγο μπάσκετ, νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις αν υπάρχει κάτι περίεργο ή αν όχι. Προσωπικά θέλω να σου πω ότι ουδέποτε έπεσε στην αντίληψή μου, στη δική μου αντίληψη, για όσο διάστημα εδώ πέρα, τίποτε. Και νομίζω ότι είναι τρομερό σε ένα χώρο που γίνονται και ακούγονται διάφορα, έτσι, να έχει στιγματιστεί ένας συγκεκριμένος άνθρωπος και μια συγκεκριμένη ομάδα για κάτι τέτοιο. Μιλάς για τον ιδιοκτήτη, έτσι. Μιλάς για τον ιδιοκτήτη. Για τον ιδιοκτήτη, ναι. Για τον ιδιοκτήτη, ναι. Νομίζω ότι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, συγγνώμη Κώστα, ναι, 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 ναι. είτε προπονητές είτε παίκτες, κάπου κάπως θα είχε διαρρεύσει κάτι, κάπως θα υπήρχε κάποια άσχημη γνώμη κτλ. Εντάξει, θα μου πεις από το 100% δεν μπορείς να έχεις καλή γνώμη. Εννοείται αυτό το πράγμα. Καλά, εννοείται. Αλλά τι να σου πω, σου λέω ότι έζησα έτσι εντελώς ειλικρινά και ανθρώπινα. Γιάννη, το παιχνίδι το ναι. δικό σας με το Διαγόρα, που είναι μια ομάδα ναι. καλή της Α2 ναι. και είναι μια ομάδα που είναι και φαβορή για την άνοδο, ξεκίνησε ναι. όσον αφορά στο στοίχημα στο 3,5 για τους γηπεδούχους και πριν από τον Τζάμπολ ναι. πήγε στο 1,60. Ναι. Φαβορή γηπεδούχοι δηλαδή. Ενώ εσείς είστε ομάδα ναι. Α1. Πώς το εξέλιξες? Θα σου πω. Εγώ προσωπικά, λόγω και του επαγγελματός μου, έτσι, ναι. το γνωρίζω πολύ καλά ότι απαγορεύεται κιόλας εκ των πραγμάτων να ασχολούμαστε με όλα αυτά.
Εντάξει, σίγουρα κάποια ιδέα υπάρχει σχετικά με αποδόσεις και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα της ομάδας το τελευταίο διάστημα και όπως αυτά ήρθανε, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο δικαιολογούν, να πω κάπως έτσι, όλο αυτό. Τώρα, αυτό που λες και τα λοιπά, ότι έχει, όλο αυτό το κουτσομπολιό που ακούγεται, τέλος πάντων, ναι. Ναι, δεν έχει πέσει στην υπόλοιψή μου, αλλά σε διαδεδώ ότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ούτε για κάποιο παίκτη, ούτε για κάτι ότι έγινε οτιδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα και πριν, επειδή είναι και θέματα αξιοπρέπειας και τα λοιπά, για την εμφάνιση όσον αφορά όσο μιλάμε, νομίζω ότι η ομάδα χρειαζόταν μία βόμβα. Ένα ηλεκτροσόκ. Βόμβα, όχι ηλεκτροσόκ. Βόμβα, όπως το λέω. Δηλαδή, εκτός από προπονητή, αλλαγές παιχτών, τα πάντα. Και νομίζω ότι η διοίκηση έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί και να σου πω και κάτι άλλο. Κώστα, όταν μια ομάδα θέλει να κάνει κάτι, ας πούμε, όπως αυτό που λέμε, για ποιο λόγο να πει και να ξοδευτεί και να φέρει παίκτη από Ευρωλίγα και από Eurocup? Για κάτι τι? Από την άλλη, αν δεν κάνω λάθος, εγώ που δεν τα παρακολουθώ τόσο καλά όσο ο Κώστας, πριν τα πρώτα παιχνίδια, μία-δύο μέρες πριν τα μάτς, μάθαινες ότι δεν παίζουν οι ξένοι, κάτι τέτοια περίεργα δεν γινόντουσαν? Αυτό έγινε στο πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό. Με τα δελτία, με τα δελτία. Ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό. Είχαμε ένα τραυματία παίκτη, τον Άντων Ηλί, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως με τη μέση του, και αυτό ήταν γνωστό. Ήρθε στη Ρόδο, δοκίμασε να κάνει προθέρμανση και δεν έκανε, και ήταν τα δύο τα δελτία των Ρούκης, το οποίο κακώς από την διοίκηση και από τον GM της ομάδας, τον κύριο Χριστοδούλου, δεν εκδόθηκαν τα δελτία. Από ένα άτομο ουσιαστικά έγινε ζημιά, γιατί είχε αλλάξει διαδικασία, δεν είχε γίνει η κατάλληλη διαδικασία, δεν ακολουθεί η κατάλληλη διαδικασία, και επειδή ήταν και από το NCAA, από το NCAA, υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Κακώς, πολύ κακώς, αλλά δεν ήταν κάτι που έγινε σκεμμένα. Και αυτό, αυτό είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις, γιατί γίναν όλες οι διαδικασίες, οι απαραίτητες στη FIFA, στην Ομοσπονδία κτλ. Σχεδόν μια εβδομάδα πριν τον αγώνα. Πες μας λίγο τι έγινε και με έναν άνθρωπο που ήταν τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε λίγο και την τρέλα του, την μπασκετική τρέλα πέρα από όλα τα άλλα. Με Lucky Jones, τι έγινε ακριβώς? Με Lucky Jones. Με το Lucky Jones είχαμε μια γνωριμία μέσα από τον μπασκετικό χώρο, τέλος πάντων. Το καλοκαίρι ήξερα ότι είναι ελεύθερος. Τον πήρα κάποια τηλέφωνα, του ανέλησα ένα πλάνο που του άρεσε. Του είχα δώσει και την ευκαιρία ότι μετά τον πρώτο γύρο θα μπορεί να πάει και κάπου αν θελήσει, και το βάλαμε και αυτό στο συμβόλαιο. Buy out δηλαδή. Να βρει ένα καλό στην Ευρώπη. Ακριβώς, ακριβώς. Να δει ουσιαστικά, έλα παίξε ρε παιδί μου, κάνε και τα νούμερα. Να φανείς και άμα έρθει κάτι φεύγεις. Ακριβώς. Γερμανία και τέτοια, ναι. Απλά όταν ήρθε στην πρώτη προπόνηση, την πρώτη προπόνηση είχε ένα παραδείγμα, η οποία ερώτηση στη Γερμανία, δεν ξέρω τα πώς και τι λειτουργήσε το τμήμα σκάουτινγκ της Bayreuth, και έκανα πρόταση στο Lucky Jones. Κατευθείαν τον πήρα. Αλλά φυσικά ήταν εκτός της ρήτρας που είχαμε πει, και γι' αυτό το λόγο πληρώσαν ένα μεγάλο ποσό, γύρω στους 30.000 για να τον πάρουν. Α, πήρατε και λεφτά δηλαδή με μια προπόνηση? Ναι. Αφού είχαν συμβόλαιο. Ήταν πολύ καλό deal αυτό. Όντως. Είχαν συμβόλαιο. Γιάννη, εσύ τώρα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, χωρίσατε φιλικά, δηλαδή δεν μαλώσατε, είπατε να πάρθει αυτή η απόφαση? Όχι, δεν για το καλό της ομάδας. Καταρχήν παρετήθηκες δεν φεύγεις πικραμένος δηλαδή. Κοιτάξτε, όχι, δεν ούτε μαλωμένος. Κάποιο πρόβλημα, ούτε μαλωμένος, οι σχέσεις είναι εξαιρετικές. Απλά για τυπικούς λόγους, επειδή ξέρεις Κώστα ότι υπάρχουν κάποια συμβόλαια υπογεγραμμένα, και δεν είχαμε το χρόνο να τα λύσουμε όπως έπρεπε. Βγήκε η ανακοίνωση όπως βγήκε για μονομερίδη συνεργασίας, γιατί είναι ένα τυπικό θέμα το οποίο δεν προλαβαίνω να το λύσουμε. Οι σχέσεις είναι εξαιρετικές. Και θα πας στο Λίβανο τώρα και μια χαρά. Τώρα θα δούμε που θα πάμε. Τώρα πρέπει να πας στο Λίβανο. Τώρα πρέπει να πας στο Λίβανο. Τώρα λίγο να ησυχάσουμε, να βγάλουμε πάνω το κακό το μάτι και μετά θα πάμε κάπου. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πούμε τώρα? Ένα σχόλιο να μας κάνει γενικό για το πώς βλέπει την Α1 μέχρι τώρα. Σωστό. Και ειδικά για τις ομάδες δικές μας εδώ πάνω. Πώς λες, πάω κάρι Ηρακλή. Βλέπω πολύ καλό τον Ηρακλή. Γιατί για να χαρεί λίγο και ο Κούσης. Ναι. Ο Κούσης χαίρεται μόνο στις νίκες. Ο Ηρακλής είναι λυπημένος γιατί χάσαμε. Ο Ηρακλής είναι από τις λίγες ομάδες που μαζεύτηκαν ένα μήνα πριν. Ο Άρης μαζεύτηκε καμιά εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ πριν 15 μέρες. Ο Ηρακλής έχει κάνει δύο sold out, αν δεν κάνω λάθος, συνεχόμενα. Ναι, ναι. Το ένα ήταν Αριανή μέσα στο γήπεδο, να ξέρεις. Κώστα, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Είχε δύο φορές γεμάτο γήπεδο τώρα. Δεν χρειάζεται. Ήθελα να έρθω πολύ πάνω και για το τρίτο, αλλά εντάξει, δεν προλάβαμε.
κάποια άλλη φορά. Στο Ηρακλής Πανιώνιος είναι... το επόμενο ναι. θα ήταν. Θα ανοίξουν θέσεις, μην ανησυχείς. Θα ανοίξουν θέσεις σύντομα στην Α1. Λέω εγώ. Εγώ εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους μου να πάνε καλά και εύχομαι και στο Γιάννη τον Καστρίτη που είναι στον Ηρακλή, που είναι εξαιρετικό παιδί και καταπληκτικός προπονητής, να τα πάει πολύ καλά. Ήδη έχει ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται στον Ηρακλή. Ο Άρης και αυτός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Είναι εκεί ο δάσκαλος, ο Σούλης. Ναι. Στον ΠΑΟΚ ο Κώστας Φλεβαράκης, οντότητα του μπάσκετ, με καριέρα στο εξωτερικό, πολλές παραστάσεις σε δύσκολη αποστολή, γιατί με μικρό ρόστερ πρέπει να διεξηχθεί τρεις διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ, πάρα πολύ έτσι ευίωνο το μέλλον για τις ομάδες Θεσσαλονίκης και πραγματικά το χαίρομαι αυτό. Έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε καλά. Γιάννης Λίβανος, ο μέχρι προωρών προπονητής του Πανιωνίου. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για τίποτα, είπε. Πού υπάρχουν στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό λέμε. Ξέρει το θόρυβο βέβαια και ο ίδιος που έχει δημιουργηθεί. Και όταν υπάρχουν αποδείξεις, φροντίζουμε να τις εξαφανίσουμε. Δεν θυμάσαι τι, όταν είδα το Μάκη Τριανταφυλόπουλο χθες το Θωμαίδη. Θυμάσαι όταν βγήκαν οι κασέτες με τον Περίεργο, τον Κοκαλιάρη και όλους αυτούς. Συγγνώμη, κλείσ' τον ρε Κώστα. Λοιπόν. Το ξέχασες. Ναι, ναι. Το ξέχασες. Ναι, μου μίλησες γι' αυτό. Το ξέχασα. Και όταν υπήρχαν αποδείξεις, τι έγινε, Κώστα? Τίποτα. Ωραία. Ακόμα και αυτό τώρα με τους πόσους 28 κατηγορούμενοι, πότε είναι αυτό. Περίμενε, θα παραγραφεί. Κοριόπολης, το Κοριόπολης. Θα παραγραφεί. Όχι, δε, άλλο ένα. Τώρα αυτό ποιο είναι. Με τα. Κάτσε, γιατί τα έχω χάσει. Χάρτα υγείας. Η συμμορία τώρα, τι είναι τώρα. Α, η εγκληματική οργάνωση είναι αυτό. Συμμορία έγινε. Α, ναι. Υποβιβάστηκε. Λοιπόν, πήγε στην Α2. Τι νομίζεις θα γίνει. Και εκεί που υπάρχουν αποδείξεις, λέει εντάξει. Εδώ πρόσεξε όμως. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτή, να για τη δικαιοσύνη. Θα στην ανοίξω κάποια στιγμή την κουβέντα. Θέλω να έρθει προετοιμασμένο όμως για τον Ηρακλή. Το έλεγα εδώ πέρα. Ναι. Και με ψιλοβρίζατε κανένα δύο Ηρακλήδες. Τι, ότι. Ο Ηρακλής, λέτε. Άντε πάλι με τον Ηρακλή. Αθωώθηκε ο Ρέμος και οι υπόλοιποι για το θέμα με. Κατόπιν εορτής, ναι. Γιατί αθωώθηκε. Γιατί δεν έγινε η παράβαση. Ή γιατί παραγράφηκε το αδίκημα. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Σε κάθε περίπτωση αθώνεσαι. Ναι, αλλά ακόμα είναι παράβαση. Ναι, αλλά εσύ τιμωρήθηκες τότε για το αδίκημα που έγινε. Ναι, αλλά αθώθηκες. Λόγω παραγραφής, Κώστα. Δεν υφίσταται αδίκημα. Δεν γίνεται όμως στην αθλητική δικαιοσύνη να γίνεται αυτό το πράγμα. Ελληνικά μιλάμε. Εφόσον παραγράφεται, ναι. Υπάρχει αδίκημα. Υπήρξε αδίκημα ποινικά. Δεν υπάρχει αδίκημα. Αθλητικά. Άλλο έπρεπε να λες ότι μου επιβλήθηκε ποινή. Που δεν προβλέπονταν. Έτσι, αυτό το ναι. Το λέει, το λέει. Όχι όμως, να σου πω κάτι. Όχι όμως ότι δεν έγινε τίποτα. Όχι. Έγινε. Πήγες πλαστή ενημερότητα. Αυτό καταρχήν εγώ δεν το πιστεύω. Τι δεν πιστεύω. Ο νους ο Πιλάβος ένα χαρτί. Πού είναι. Φέρτη μου. Φέρτη μου. Μα βγήκε ρε φίλε. Φέρτη μου. Όπως δεν το πίστευε. Όπως δεν το πίστευε ο Απόλλων Πόντου. Που είπε. Δεν με νοιάζει ο Απόλλων Πόντου. Που έβγαλε ότι είναι ψέματα και μετά πήγε η κόρη Καλαϊτζίδη. Εκπληκτικό είναι αυτό που έγινε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Περίμενε. Είναι εκπληκτικό, το ξαναλέω τώρα. Που πήγε και είπε, παιδιά έλειπα, ήμουν διακοπές στα Γιάννενα, στα Γρεβενά. Που εκδρομή. Περίμενε. Και την ίδια στιγμή τους γάζει μια και λέει λείπατε 10 με 25 Αυγούστου, ναι. Μάλιστα. Και εδώ η βεβαίωση που έχετε δώσει 22 Αυγούστου στο ΑΤΑΦ Καλαμαριάς που είναι δική σας υπογραφή. Είναι δυνατόν ρε φίλε. Είναι, γύρισα πίσω, υπέγραψα και έφυγα. Όχι. Είπε ότι έλειπε και γι' αυτό πήγε ο άλλος και έκανε την πλαστογραφία. Α, μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι. Έλειπα, δεν ήμουν εδώ. Υπέγραψε για μένα δηλαδή. Ναι, ο λογιστής. Εγώ λέει, τα πήρα, λέει εγώ. Τα πήρα εγώ, μου τα δώσα να τα βάλω, αλλά τα πήρα. Ναι. Κλασική περίπτωση. Ναι, ναι, εντάξει. Και σου λέει ο άλλος, κάμε κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, Χρύσανθε. Ναι, Κώστα. Έχουμε δύο εισιτήρια να δώσουμε για πάω καμία. Και έχουμε και δύο εισιτήρια για Άρης Ιωνικός. Έχουμε επίσης συνεντεύξεις, οι οποίες βλέπω πάλι να μην γίνονται. Ναι, ωραία. Εντάξει. Αυτή η μακρηγορία μας πρέπει να σταματήσει. Και έχουμε και διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε. Έχουμε. Είναι 1:33. Πάντα ακούτε Λίμπερο, πάντα ακούτε Τρόικα. Και είχαμε και μια συζήτηση με. Ωραίος ο Λιβάνος. Ωραίος ο Λίβανος. Και ο Παναγιώτης Κερμανίδης πιο νωρίς, ωραίος. Όταν λέω για Λίβανο, θέλω να πω Λιβάνιος. Έχουμε ο Σάββας. Ναι. Έχουμε δύο μπασκετικά θέματα ακόμη, αλλά έχουμε και ποδόσφαιρα τα οποία πρέπει να πούμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μια μέρα θα βγάλεις το Σάββα να μαλώσουμε λίγο στον αέρα. Το Λιβάνιο. Ναι, ναι. Πάλι θα μαλώσει και μετά θα μαλώσει. Για την ΕΠΟ, ναι, 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 για την ΕΠΟ, για την ΕΠΟ. Δεν έπατζε ο Σάββας. Live sport, τι γράφει. Κάνει ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι. Μία φορά απέκλεισε τον Άρη από το Άρης Ατρόμητος. Αυτό ήταν. Κίνδυνος δεν έχει, δεν δίνει. Ρεπορτάζ ήταν αυτό. Όλα τα ρεπορτάζ είναι τέτοια.
Θα, λοιπόν, θα παίξουμε τέτοιο, θα παίξουμε, θα ξυφομαχίσουμε στον αέρα. Να ο φίλος, κοίτα. Yeah. Γεια σας πρόεδρε. Τις έχετε συνδέσει στις τηλεοράσεις, να τις συνδέσεις. Yes. Στις τηλεοράσεις για να βγαίνουν αέρα. Ο... Μα μου τον ανοίγεις τώρα. Θα αρχίσω να λέω πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νί Παπάς. Ναι, ο Παπάς ο οποίος πρόκειται να τον αναβόρε, φίλε, να ακούσω μια άλλη άποψη, σαν τη δική σου. Ο Παπάς είναι 4,5 χρόνια κυβέρνηση και υπουργός στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και τώρα. Και με το που φεύγει από κυβέρνηση, λέει στην επόμενη, γιατί δεν παίρνει την ΕΡΤ. Έχει λέει αποθεματικό 200 εκατομμύρια. Προ... Γιατί δεν αγοράζει η ΕΡΤ Νόβα. Συγγνώμη. Τρομερό αυτό ήταν. 4,5 χρόνια, ρε φίλε. Γιατί δεν την αγόραζε εσύ. Τι κάνεις εσύ. Ναι. Δηλαδή ήμαρτον. Έδωσε 66 εκατομμύρια τηλεοπτικά πριν φύγει. Ακριβώς. Αντί να αγοράσει λοιπόν την Νόβα. Και ήθελες να δώσεις πάλι. Θα κάνει παρέμβαση ο Κόλκας ναι, πάλι. Ναι, ναι. Και θα δώσεις τον ΠΑΟΚ εσύ. Άντε πάλι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ο ένας τον ΠΑΟΚ, ο άλλος τον Ολυμπιακό. Και ο Άρης παίρνει τα διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η Jackson Service μαζί μας. Εξοικονομείς καύσιμο χρήματα και καλύτερη απόδοση έχεις πλέον στον κινητήρα σου. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, injection service για ιδιώτες και συνεργεία, στον κήπο του Καλού δηλαδή βρισκόμαστε, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, 93-37-87 τηλεφωνάκι, αλλά μπείτε καλύτερα injectionservice.gr να δείτε και τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις που θα φιλοξενείτε δηλαδή το αυτοκίνητό σας εκεί όπου θα γίνει πολύ καλή δουλειά από τα παιδιά για να εξοικονομήσεις καύσιμο, χρήματα και φυσικά να έχεις καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σου. Ο Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σου 62-85-86. Τρεις μεγάλες πίτσες, μόνο 12,50. Χαμός γίνεται και τρεις τετράγωνες που τρώει δηλαδή τρώνε 7 κούσιδες και 6 τσαλτίδιδες. 16 ευρώ μόνο για πάρτι είναι ό,τι πρέπει αυτό. Με τρεις πίτσες τρώνε 50 παιδάκια. Μια χαρά είμαστε. Και Repair Store. Τρία καταστήματα επίσης, Βενιζέλου 11 στο κέντρο της πόλης, Βασιλής Όλας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Ορίστε Κώστα. Πολύ ωραία. Έχεις 10 λεπτά να πεις ό,τι θες. Τι 10, θα βγάλουμε το Μιχάλη τώρα. Ποιο Μιχάλη? Το φίλο μας. Το Μιχάλη το φίλο μας. Ποιος είναι ο Μιχάλης ο φίλος μας? Η εκπομπή πρέπει να έχει θέματα. Θέματα. Ο Στέργιος που είναι πάλι. Θέλω θέματα. Πάλι λείπει. Ο Στέργιος είπαμε ότι έχει ένα προσωπικό ζήτημα. Το... Πότε θα έρθει? Το οποίο η εκπομπή στηρίζει αναφανδόν. Αν μας δώσει και ένα 10% θα το στηρίξουμε περισσότερα. Λοιπόν. Αύριο θα έρθει ο Στέργιος. Αύριο θα έρθει ο Στέργιος. Είχαμε προγραμματίσει και μια συζήτηση. Κόλλησε. Αφού βλέπω τα, εδώ χτυπάνε τα μηνύματα. Ναι. Και για τον Άρη Μπάσκετ. Θα τον πάμε αύριο. Ναι. Τώρα αυτό στέλνω απάντηση. Γιατί μου στείλε μήνυμα. Χρήσανθε. Λοιπόν, είπαμε για τα μπασκετικά μας όσον αφορά το Πανιόνιο. Απλά το λένε πολιτάρχο, αν δηλαδή, ή πλούταρχο. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, πώς, ο πλούταρχος είναι στο Regency. Το fast πληκτρολόγιο αυτό κάνει τα φαινιά. Λοιπόν, ναι. Άρη πάω και Ρακλή. Άρης είπαμε, Τάλτον ναι. Συνεχίζει. Άρης παίζει με Ιωνικό δύσκολο μάτς. Οχ, τσάπας έρχεται. Θα βγάλουμε τον τσάπα αύριο. Οι διαιτητές ποιοι είναι? Είναι ο Διαμαντής, είναι ο Μάνος. Είναι ένας ακόμη. Ο Μάνος με είχε σφάξει πέρσι. Είναι δύσκολη η διαιτησία. Σε ποιο μάτς? Δύσκολη είναι η διαιτησία, αλλά είπαμε ότι. Ο Μάνος είναι του. Πρέπει, εδώ θέλω να πω κάτι. Παναθηναϊκού. Πρέπει κάποια στιγμή. Ο Τσάπας που είναι, πού είναι. Να αφήσουμε τη διαιτητολαγνία για να δούμε τα προβλήματα των ομάδων μας. Όχι, τώρα που έφυγε ο φίλος μου Σημειονίδης από την ΚΕ θα ξεφωνίζω. Δεν ξεφώνησα και ήταν φίλο μου Σιμεωνίδη. Δεν νομίζω ότι είναι όλα σαν να είναι ΠΑΟΚ, όντω αυτό ο Παπαδημητρή. Σωστά τον είπα. Ποιο ανέλαβε στη θέση του. Είναι ο Παπαδημητρή από το Βόλο. ΠΑΟΚΤΣΙ είναι. Ο μαθηματικός. ΠΑΟΚΤΣΙΣ λένε ότι είναι. Είσαι σίγουρο? Δεν είμαι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Και θα βγάζει τώρα τι διαιτησίε με μαθηματικό τρόπο. Παιδιά. Τα πράγματα στη διαιτησία είναι συγκεκριμένα. Οι διαιτητές που έχουμε είναι συγκεκριμένοι, είναι γνωστοί. Οι δυνατότητέ του είναι δεδομένε. Δεν λέω ότι είναι καλέ. Λέω όμως ότι δεν είναι και άσχημοι διαιτητές και λέω ότι τα προβλήματα των ομάδων μας είναι πολύ μεγαλύτερα από ένα λάθος σφύριγμα. Εντάξει. Απλά αν ήταν καλά τα σφυρίγματα, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή ομάδες που είναι προβληματικές με τα σφυρίγματα κερδίζουν κόστα, θα μπορούσε να γίνει και με εμάς. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που έχουν τα ίδια θέματα, ζητήματα, προβλήματα με τις ομάδες μας, αλλά επειδή τους παίζει καλύτερη διαιτησία, κερδίζουν. Αυτό λέμε κι εμείς. Εντάξει. Και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το μπλοκ. Όντως η μοίρα των ομάδων μερικές ώρες κάνει μετά από ένα σύριγμα. Δηλαδή μια νίκη αλλάζει άρδιν το σκηνικό και το περιβάλλον σε μια ομάδα. Ναι. Την ψυχολογία μέσα στην ομάδα και την ψυχολογία και του κόσμου. Πώς έβγαλε ανακοίνωση ο Ηρακλής δηλαδή ενώ μας φάξανε στο τελευταίο λεπτό. Σωστά. Ωραίο εκείνο το φάουλ. Δεν μιλώ επ' αυτού. Όχι, δεν μπορώ. Εντάξει. Το λέω εγώ μόνο. Των πραγμάτων δεν μπορώ να μιλήσω. Το έβαλε ο Γκάτσι στον μπάσκετ πλαστό, είδα τον κύκλο. Φυσικά θα το βάλει. Φυσικά.
Πολύ ωραίος ο Αντώνης. Ο δημοσιογράφος πρέπει να καταγράφει τι λένε οι ομάδες. Οι ομάδες λέει μία νύχτα ή άλλη μέρα. Πρέπει να τα καταγράψει και τα δύο και ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η εικόνα όμως δείχνει αν είναι, ποια είναι η νύχτα μέρα. Τέλος, θα μου πεις βέβαια τώρα φτάσαμε στην εποχή που άλλα βλέπεις στην κάμερα και άλλα λέει ο Τάσος κάκος. Αλλά εντάξει. Και παίζει αυτό που λέει ο Τάσος κάκος. Σου λέει κάνει βουτιά με πέναλτι λέει στη μια περίπτωση. Χέρι. Το καλύτερο ήταν αυτό που είπε. Τάσο κάκο θέλω να βγάλεις μια μέρα. Αύριο. Όλους αυτούς θα μου βγάλεις. Κόντρα. Αυτή η εκπομπή θα είναι η κόντρα. Η εκπομπή κόντρα. Έτσι θα τη βγάλουμε. Κόντρα θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Και θα το ρωτήσω πάρα πολύ απλά αυτό που είπε. Ο Βέλεθ πέρσι λέει ήταν offside. Γιατί λέει έστω, ο κανονισμός λέει ότι έστω και η μύτη του να είναι μπροστά. Καλά, τώρα αυτά είναι. Είναι offside. Και στον Μπίσας Βαρτί είπε φέτος. Ναι, λέει. Είναι, αλλά ναι, είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Πέρσι δεν ήταν. Εντάξει, είπαμε. Η επικοινωνία είναι σημαντικό. Σημαντικότατο κομμάτι. Γι' αυτό και είμαστε εδώ εμείς να λέμε τη δική μας την άποψη. Ο Κώστας λέει τα δικά του, εγώ θα λέω τα δικά μου, ο Στέργιος θα λέει τα δικά του, ο καθένας θα λέει την άποψή του και εσείς θα κρίνετε ποιον θεωρείτε ότι. Με ποιον συμφωνείτε, μάλλον. Έτσι. Και δεν είναι ανάγκη να συμφωνείτε με όλους, ούτε να μαλώνουμε αν δεν συμφωνούμε. Για να έχεις το καλύτερο συμπέρασμα, πρέπει να μάθεις να κοσκινίζεις εντός εισαγωγικών όλα τα δεδομένα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολυφωνία πλέον στα μέσα. Υπάρχει αυτό το αδυσόπιτο ίντερνετ το οποίο είναι πλέον αχαλήνοτο και μπορεί ο καθένας να πληροφορηθεί για οτιδήποτε, δυστυχώς όμως μερικές ώρες και ανεξέλεγκτα. Έτσι. Και λανθασμένα. Έτσι. Γι' αυτό μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ο καθένας να διαβάζει, μπαουτάρις, ναι. Να μαθαίνει, σωστά τα λες. Να ενημερώνεται και αναλόγως να βγάζει τα συμπεράσματά του. Εικόνα υπάρχει από παντού πλέον. Έτσι, από παντού. Φωτογραφία στο Basket Plus με έχεις βάλει. Εσένα. Ναι. Γιατί κάνουμε μαζί εκπομπή, ρε φίλε. Δεν πρέπει να βάλεις μια φωτογραφία στο Basket Plus. Εντάξει, το Basket Plus έχει ένα δικό του δρόμο. Δικό του δρόμο. Ένα δικό του δρόμο. Ταπεινό. Θα σε βάλουμε και φωτογραφία και σένα, να δούμε, θα καταλάβουμε. Έτσι. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ Μπάσκετ είπαμε τώρα, μετά την Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Άλλαξε η ώρα του παιχνιδιού, πήγε ένα τέταρτο νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως δεν μπορεί να περιμένει ένα μάτς καλό με τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί να περιμένει μια καλή προπόνηση, μια καλή δοκιμασία. Εγώ πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικός. Θα είναι ανταγωνιστικός. Τώρα βεβαίως. Μόνο αν κάνει χαβαλέ ο Παναθηναϊκός. Μια ομάδα. Εντάξει, έξανθε θεωρητικά. Πολλές φορές το είπαμε αυτό, αλλά πολλές φορές. Δεν μπορεί. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής κάναν μεγάλες νίκες με ομάδες με πολλαπλάσιο μπάτζετ. Ναι, αλλά δεν είναι. Είναι 40 λεπτά, παίζουν όλοι 5-5, μερικές φορές μπαίνει το σουτ. Έχει πέσει το επίπεδο. Πρέπει να πούν 50 σούτ για να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό. Δεν το συζητάμε, αλλά λέμε, γιατί να αποκλείσεις κάθε πιθανότητα. Δεν είναι ούτε ο περσινός, ούτε κυρίως ο προπέρσινος ΠΑΟΚ. Γιατί να αποκλείσεις κάθε πιθανότητα. Αδικείς την προσπάθεια των ομάδων έτσι και των παικτών. Δεν είναι αδικό. Θα μπουν να παίξουν. Λέω την πραγματικότητα. Μπορεί να βάλει 5 στα 5 ο Σμίθι, παιχτάρα αυτή που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βάλει 5 στα 5. 5 στα 10 μπορεί να βάλει. Άμα βάλει 5 στα 10 πάλι θα είναι ανταγωνιστικός. Αν βάλει 5 στα 10 ο Σμίθι, θα πρέπει να βάλουν και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι βάζουν 1 στα 15. Μπορεί να κάνει rotation ο Παναθηναϊκός, να μην παίξουν αυτό, όλοι. Ναι. Να πάρει μια διαφορά 10-15 πόντους, να κερδίσει με 15. Να είναι ψηλωμέν, μπορεί να κερδίσει με 7. Να είναι derby, μπορεί να χάσει. Μπορεί να χάσει. Ποιος? Άσο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Άσο ΠΑΟΚ. Κώστα, ούτε ο Φλεβαράκης το παίζει αυτό. Να ξέρεις. Λοιπόν. Ο Φλεβαράκης αυτό δεν το παίζει. Λοιπόν, ο Καρακούσης, επειδή γι' αυτό το λες, είναι Καρακούσης. Καρακούσης, λοιπόν, ο φίλος μας ο Άρης. Τα καλύτερα παντελόνια. Ο φίλος μας ο Άρης. Πρόεδρος στον ΠΑΟΚ και ένας που λέγεται Άρης. Δηλαδή, εγώ φταίω μετά. Εγώ φταίω μετά, πες. Εντάξει. Λοιπόν, είδες τον νικητήριο καλά της Μπανταλώνα. Αυτό ήταν νικητήριο. Νικητήριο καλά ήταν αυτό. Κοίτα, παίρνει την μπάλα. Είναι ισοπαλία. Σουτάρουν οι άλλοι τρίποντο η Νταρουσάφακα. Μπανταλώνα Νταρουσάφακα. Σουτάρει τρίποντο η Νταρουσάφακα, το χάνει. Ναι. Και παίρνουν την μπάλα και την πετάει από τη μια μπασκέτα στην άλλη και μπαίνει λέει, και κερδίζουν. Κάνει μια επίθεση στα δύο δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πετάξει τη μια μεριά στην άλλη και θα μπει. Πρέπελιτς, ο Σλοβαίνος, έτσι. Πρέπελιτς. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός ποιο παίζει στην Ευρωλίγκα. Oh. Με την Αρμάνη. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια δόξα του ελληνικού μπάσκετ, να μιλήσουμε και λίγο για Άρη, για τον Αυτοκράτορα. Ναι, ρε φίλε. Που βέβαια μπορεί να μείνει στα καλύτερά του, αλλά παραμένει μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με μεγάλη κληρονομιά. Είναι ο Βασίλης Παραμανίδης μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Παραμανίδη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και εύχομαι καλή αρχή στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να έχετε επιτυχίες πάντα. Κύριε Βασίλη μου, μας επιτρέπετε να μιλάμε. Σας χρειαζόμαστε. Σας ναι, χρειαζόμαστε. Αυτή είναι αλήθεια. Θέλαμε φωνές να σας... που γνωρίζουν. Έτσι, έτσι. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάτι για μένα τα λέει, δεν τα λέει για σένα. Για σένα τώρα.
κάτι έξω από τον Άρη για αρχή. Γιατί στις Σέρες, τι γίνεται αυτές τις μέρες και μαλώνουν ο Πασαραϊκός με τους Ίκαρους. Είναι μια. Εντάξει, πιστεύω θα εξομαλυνθούν τα πράγματα. Ήταν, ναι. Ήταν κάτι δεν το περιμένανε η ομάδα του Πασαραϊκού την ΙΤΑ. Ναι. Γιατί έχτισε και οικονομικά και σωστά. Σε υλικό παιχτών, σε ανθρώπινο δυναμικό, πήρε αρκετούς παίχτες. Και το δύσκολο, ξέρουμε, είναι αυτούς τους παίχτες να μπορέσει να τους κάνει ομάδα και να εκφραστεί το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο. Σωστά. Οι Ίκαροι δεν είχαν κανένα άγχος, παίξαν μια νεανική ομάδα με την εμπειρία του Γιάννη του Κακιούζη. Σωστά. Το μάτς βγήκε στους Ίκαρους, δεν βγήκε στον Πανσεραϊκό, και από εκεί και πέρα, επειδή ήρθαν κάποιοι οργανωμένοι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού, οι οποίοι ήταν στο ποδόσφαιρο και μπήκαν μετά στο γήπεδο μέσα. Η Τζακεβάρα. Η Τζακεβάρα ήταν. Ξέρετε όλα. Εσείς είστε εγκυκλοπαίδια, δεν χρειάζεται. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και δημιούργηθηκε μια ένταση. Βέβαια το κακό ήταν ότι ενοχλήθηκαν κάποια, ήταν αποδέκτες κάποια μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι, και η Πασεραϊκή και η Ίκαροι και όλοι μας. Μικρά παιδιά πόσο, 19 χρονών, 20. Των ακαδημιών, των Ικάρων. Όχι ακαδημιών, ακαδημιών. Α, μικρά μικρά δηλαδή. Παιδιά. Καθόντουσαν στη θέση τους. Και έγινε παρεξήγηση. Καλά, ήρθαν οι οργανωμένοι και κάθονταν στις θέσεις τους οι άλλοι. Αν είναι δυνατόν. Σηκώσανε πανό και διαμαρτυρήθηκαν οι γονείς και οι προπονητές. Το θέμα είναι να καταλάβουμε σε αυτή την πόλη, πρώτον, υπάρχει έλλειψη υποδομών. Αν υπήρχε ένα γήπεδο φυσιολογικό, γιατί αυτά έχουν γίνει αποθήκες, αυτά τα γήπεδα λειτουργούν κανονικά, δεν έχουν άδειες καν. Παίρνουν εξάμηνες, έτσι άδειες τους δίνουν. Προσωρινές. Προσωρινές. Ναι, προσωρινές, όπως γίνεται παντού. Στη Θεσσαλονίκη ξέρω το γηπεδικό πρόβλημα, στα παλέτε σπορ και τα λοιπά. Δεν πληρώνουν, δεν υπάρχουν χρήματα πουθενά, συγγνώμη. Όπως όλα τα γήπεδα στη χώρα παίρνουν προσωρινές άδειες αυτή τη στιγμή, κύριε Παραμανίδη. Ναι, όλα, υπήρχε αυτό το θέμα. Ήταν και το πρόβλημα το αγωνιστικό, κάποιοι εγωισμοί πληγώθηκαν, κάποια πράγματα δεν βγήκαν. Εντάξει, είναι μέσα στο μπάσκετ αυτά. Το θέμα είναι ότι οι Σέρες, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, υπάρχει πολύ δυναμικό, μπορεί να γίνει κάτι, αλλά δεν είναι ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα πληθυσμιακά, και μπορούν, αν είναι ενωμένοι και υπάρχει μια ομοψυχία στους παράγοντες, αυτό τώρα θα λέμε. Μπορεί κάτι να φτάσει το εδώ, πιο ψηλά. Εδώ έχει διαλυθεί το ποδόσφαιρο, Βασίλη. Έχει διαλυθεί το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει, ναι, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Θα παίξει βέβαια με τον Μπέο, παίζει κύπελο ο Πανσεραϊκός τώρα. Εκεί δεν νομίζω να πάνε η Τζακεβάρα στον Μπέο. Τους έφυξε. Αυτό λέω. Και βγαίνει και δήμαρχος με 90%. Σημαίνει κάτι κάνει καλό. Προφανώς ως δήμαρχος, για να τον τιμούν ξανά. Είναι καλός σαν δήμαρχος. Λοιπόν, βέβαια καλός. Και κάνει πράγματα για τον Βόλο, τον αγαπάει. Οπότε τώρα για να κλείσουμε την κουβέντα για τις Σέρες. Είναι μια ερώτηση την οποία κάναμε και χθες τον πρόεδρο της Λάρισας. Μια πόλη που εντάξει δεν είναι και τεράστια. Τόσες ομάδες, γιατί δεν ενώνονται, όλοι φίλοι τώρα είναι μεταξύ τους. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα ενωθούν. Είναι, παιδιά, εδώ πρέπει να καταλάβουμε, υπάρχει έλλειμμα σε αυτό το πράγμα, ότι οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού είναι οι αθλητές. Εδώ σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες πόλεις, μιλάνε οι διοικήσεις, οι προπονητές, και δεν μιλάνε αυτοί που είναι πρωταγωνιστές του αθλήματος. Σωστά. Πρέπει να φτάσουμε λοιπόν να βάλουν το κεφάλι κάτω και εγώ μαζί, από τη στιγμή που προσπαθώ να βοηθήσω σε μια κατάσταση για να δώσουμε τις γνώσεις που έχουμε, μια εμπειρία συσσωρευτική τόσων ετών, καλή ή κακή, τέλος πάντων με αυτούς τους ανθρώπους που είχαμε δασκάλους, κάτι θα μας μάθαν και εμάς. Καλό είναι λοιπόν να μπορεί να υπάρχει μια τέτοια συνέπεια, γιατί έτσι θα κερδίσουν και οι παράγοντες και οι προπονητές. Να οι προπονητές να αξιοποιήσουν λίγο παραπάνω, να πάνε να δουν σεμινάρια, να επιμορφωθούν παραπάνω, αλλά βασικά είναι το θέμα, νομίζω, παραγοντικό, διοικητικό. Ναι. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, αλλά νομίζω σε αυτές τις μικρές πόλεις της πόλης θέλουν όλοι να γίνει πρόεδροι. Ηγέτες. Ηγέτης όμως για να γίνεις πρέπει να έχεις κάποιες αρχές και κάποιες βάσεις. Έτσι. Και να μπορείς. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Όσο ενώ φαίνεται εύκολο, και είναι όταν γίνεται κάποια ένωση και υπάρχει κάποια σύμπνοια και στη Λάρισα και στις Σέρες και βλέπετε η Πάτρα τι γίνεται. Έπρεπε να βγει ο Λιόλιος. Να βάλει ο άνθρωπος να έχει τέτοια κέρδη από τις επιχειρήσεις του καλά να είναι ο άνθρωπος να επενδύει. Έχει δημιουργήσει μια, σου λέει δεν μπορώ να συνεργαστώ με τις άλλες ομάδες, έκανε κάτι μόνος του με τον Προμηθέα που είναι καμάρι και στην Ελλάδα. Έχει λεφτά όμως. Και στην Ευρώπη. Έχει λεφτά. Ναι, αλλά με τον Απόλλωνα όμως σκοτώνονται.
Ναι, σκοτώνονται, τράβηξε όμως μια πορεία και είναι πανελλήνια πολύ δυνατή. Αποδεκτός, ναι, βέβαια. Ναι, γιατί στην Ελλάδα... είναι μέσα στους 2-3 πρώτους και του θα παίξει και Ευρωλίγκα. Έχει κάνει μια επένδυση ο άνθρωπος 20 εκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και σε αυτά. Αυτό κατά κάποιο τρόπο κάνουμε και εμείς εδώ. Θα έχουμε πάλι τον Αλεξανδρή μαζί μας. Πιστεύω κάποια στιγμή θα δυναμώσουμε, θα βγάλουμε κάποια νέα παιδιά στα παιδικά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ομάδες, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και νομίζω ότι πρέπει να μπουν περισσότερα παιδιά από τις μικρές ηλικίες, όπως γίνεται και στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία δίπλα. Μπαίνουν σιγά σιγά όμως. Τα ελληνάκια σιγά σιγά μπαίνουν αναγκαστικά βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Και μπαίνουν σιγά σιγά αρκετοί Έλληνες παίκτες. Έτσι τους δίνεται ευκαιρία, όπως λέτε ακριβώς, έτσι τους δίνεται ευκαιρία και μπορεί κάποιος να μεγαλουργήσει και να βγει ένας παίκτης χωρίς να τον ξέρουν στα κλιμάκια από παιδικά, εφηβικά και να γίνει ένας νέος διαμαντίδης, να βγει ένα ταλέντο, ξέρω εγώ. Να πάρουμε τον Άρη. Να πάρουμε τον Άρη παράδειγμα. Δηλαδή δεν θα υπήρχε ούτε Βλάσιος, ούτε Σιδηροηλίας, πώς θα το ψηφίσω, ούτε Βουλγαρόπουλος, ούτε ακόμα Φλιώνης, αν δεν υπήρχε η έλλειψη χρημάτων. Για να δώσει ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά. Είπαμε, το ένα φέρνει το άλλο μερικές φορές. Συγκυρίες είναι. Σίγουρα, τώρα είναι, όπως λέτε κι εσείς, τώρα είναι στο χέρι τους να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Βέβαια, να πω το εξής. Θέλω πάντα να το ρωτήσω σε όλους τους μπασκετικούς. Εγώ είμαι λίγο πιο ποδοσφαιρικός. Αλλά θέλω να το ρωτήσω, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο νόμος ακόμα και να μην αλλάζει 18 χρονών? Δηλαδή, εγώ κάνω ένα παιδί, το φτιάχνω. Κάνει 3 χρόνια στον Άρη, από τα 15 μέχρι τα 18. Και 18 χρονών έχω δικαίωμα να φύγω και να πάω στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό που γουστάρω και να μην πάρει τίποτα και η ομάδα. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο που το βρίζεται το μπασκετική. Όχι λίγο, ρε φίλε. Τροφία. Τροφία, φυσικά. Τροφία, ναι. Δηλαδή, θα βγάλει ο κόουτς στις αίρες ένα παίκτη. Απολύτως λογικό. 18 χρονών θα βγει ο Παναθηναϊκός, θα πει εδώ. Νομίζω είναι θέμα χρόνου και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα συγκεκριμένα δεν έχει πρόβλημα γι' αυτό. Δεν έχει, αλλά τους έχει μαζέψει όλους. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τους πήραν όλους αυτούς. Μπορούμε να δούμε, να παραδειγματιστούμε από τους Ισπανούς, παράδειγμα στο μπάσκετ που μιλάμε, οι οποίοι είναι μια σχολή και βλέπετε τι παιδιά βγάζουν και στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα, τι παίζουν. Προχθές έβαλε ένα γκάρι Μπαρσελόνα, ένα playmaker. Από Αργεντινή εκπληκτικός. Είναι ο καινούργιος, όπως είπε ο Πέσιτς, είναι ο Μέση της Μπαρτσελώνα του μπάσκετ. Μπαλούρδο, κάπως έτσι. Μπράβο, ναι. Νομίζω αυτά αξιοποιούν ευκαιρίες και αν υπάρχει και διοικητική υγεία, που άρεσε και έχει ένα πρόβλημα, γενικά η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα, έτσι. Γενικά το μπάσκετ είναι παραγωγικά μια αυθήνουσα κατάσταση, βλέπετε τι γίνεται και με Ολυμπιακό. Δεν είμαστε σε καλή φάση. Όντως. Και ψάχνουμε τώρα να μπορέσουμε να σώσουμε κάποια πράγματα, δηλαδή να κερδίσουν κάποια νέα παιδιά μια θέση στον ήλιο, μπορώ να πω, για να μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και να ανεβάσουν επίπεδο και τις ομάδες, ειδικά της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, για να φτάσουμε ψηλά. Γιατί οι ευκαιρίες στη ζωή δεν είναι πολλές. Όταν την έχεις την ευκαιρία, λένε οι Αμερικάνοι, τρέχεις και την αρπάζεις από τα μαλλιά, δεν την αφήγεις να σου φύγει. Όντως. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά που είπατε, παράδειγμα στον Άρη και στον Ηρακλή, ακόμα που υπάρχουν κάποια ταλαντούχοι, γιατί έχει ο Ηρακλής πολλούς καλούς ταλαντούχους παίχτες, πρέπει να μπουν και να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Δεν είναι μικρή. Δεν είναι εύκολο όμως. Coach, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να εκπαιδεύσεις ένα παιδί και να ξέρεις ότι 18 χρονών, 18 και μια μέρα θα φύγει. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, τουλάχιστον το ποδόσφαιρο λες, τον εκπαιδεύω και θα τον πουλήσω. Στο μπάσκετ δεν το έχεις. Υπάρχει αυτός, πώς το λέγανε αυτό του Άρη τώρα που έφυγε. Το παιδί αυτό τώρα. Ο Κουρτίδης. Μπράβο. Δηλαδή, που τον έφερε ο Λάσκαρης, ναι. Ναι, τον έχεις εδώ πέρα 2-3 χρόνια. Σίγουρα, και κόστησε κιόλας αυτό στον Άρη. Δηλαδή, έδωσε χρήματα. Βέβαια, κόστησε. Μα βέβαια, όταν πληρώνει σχολεία. Σπίτια, φαγητά. 18 χρονών, γεια σας. Δεν πρέπει είναι να αλλάξει. Κάτι νομίζω που μπορεί να αλλάξει σύντομα. Αυτό είναι θέμα, πολλά πρέπει να αλλάξουν στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό, ορισμένα τέτοια θέματα που είναι και εύκολα να γίνουν και απολύτως λογικά. Δεν αλλάζουν όμως τόσα χρόνια. Ναι, εντάξει, έχουμε πολλές παθογένειες. Τώρα τα ξέρετε κι εσείς καλά. Δεν είμαστε, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όταν πέφτουμε με πολύ μεγάλο θόρυβο, γιατί δεν έχουμε υποδομές και βάση. Έτσι. Κάτι να μας στηρίξει, να μας κρατήσει στο πέσιμο. Σωστά. Εμείς όταν πέφτουμε εδώ σαν χώρα, πέφτουμε και ακούγεται γκάο τελείως. Διαλυόμαστε. Πάμε πάτο. Επειδή μπήκαμε και στην επόμενη εκπομπή, δώσ' μας ένα σχόλιο για την Α1, Άρη, πάω κυρακή, για Άρη, να μας πει. Ένα συνολικό ρε, εντάξει.
Για Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Ναι, ένα συνολικό πώς τους βλέπεις. Πιο πολύ για Άρη. Καταρχήν το πολύ καλό είναι και μ' αρέσει, γιατί εμένα μ' αρέσει και ο Ηρακλής, είναι ότι ξαναγύρισε στην Αλφανική. Κέρδισε δύο φορές την ομάδα μου. Αγχωρέθηκα, αλλά είδα και από τον Ηρακλή μια υγεία για τον πρόεδρο και διοικητική. Πιστεύω ο Άρης θα βρει τα πατήματά του. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα καλό. Μπήκε με ένα καλό προπονητή και με ένα παιδί που αγαπάει να προσφέρει και είναι και παοξή στον Κώστα το Φλεβαράκι. Πιστεύω σιγά σιγά ο κόσμος, αν δει ότι οι προσπάθειες είναι ξεκάθαρες από τους διοικούντες, θα στηρίξει τις ομάδες. Έχουν μπασκετικό κόσμο η Θεσσαλονίκη. Βλέπετε τι έγινε στο Ιβανόφιο, βλέπετε τι γίνεται στο Παλέντε Σπορ, στο Νίγκ Άλις Χολ, στη Σάλα. Είμαστε σίγουρα πρωταγωνιστές και η Αθήνα μας ακολουθεί, περιμένει την αντίδρασή μας. Όντως. Και νομίζω ότι λείπει η ποιότητα και η μεγάλη δυναμική της Θεσσαλονίκης από τους Αθηναίους, γιατί τους αφήσαμε μόνος τους με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και ήδη διαλύονται. Βλέπετε. Έτσι, και τα κάναμε μόνο Παναθηναϊκός είμαι. Τα κάναμε μαντάρ. Ευχαριστούμε. Χρειάζεται πολύ. Μια ομάδα δυνατή από εδώ να υπάρχει να εκπροσωπεί. Θέλει δουλειά γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασίλη. Όλοι θέλουν δουλειά, γιατί μήπως ο Παναθηναϊκός δεν θέλει δουλειά. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Θέλει δουλειά για την Ευρωλίγκα. Στην Ελλάδα θα πάει περπατώντας. Είναι άλλο επίπεδο εκεί. Πάντως η Ευρωλίγκα είναι ωραίο μπάσκετ. Χαιρόμαστε που βλέπουμε. Και χθες στο EuroCup έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Ναντέρ με τον Μπρίφτ, με την Ούνιξ Καζάν. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πεζόταν το παιχνίδι. Υψηλό επίπεδο εκεί. Στον πόντο και κέρδισε ο Μπρίφτ. Με μάντζαρι μέσα και τα λοιπά. Που δεν έκανε εδώ, που κοιμόταν στον πάγκο και τα λοιπά. Ναι, γνωστό. Έτσι είναι αυτά. Κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλές εκπομπές. Να είστε καλά, μας θέλετε στη διάθεση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Και χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Για πολλά. Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παραμανίδη. Με από τις δόξες του Άρεος. Σήμερα είχαμε δύο βετεράνους, Κερμανίδη Παραμανίδη, που μίλησαν και οι δύο στο ίδιο μήκος κύματος για τις νέες ηλικίες, για τα νέα παιδιά, για τις ακαδημίες, για τη δουλειά που πρέπει να γίνει, για τα προβλήματα που έχουν οι ομάδες παραγωγικά και οργανωτικά. Γιατί, για να πω κάτι σε αυτό που είπες, Χρυσανθέ, αν ο Άρης και οποιοδήποτε Άρης, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, η Ίκαρης Ερών, ο Ερμής Αγιάς, έχουν οργανωθεί και είναι καλοί, ο κάθε Κουρτίδης δεν θα θέλει να φύγει. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει. Να αλλάξει ο νόμος. Πού πήγε τώρα? Στο Περιστέρι. Πουθενά δεν πήγε, φίλε. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει. Τον πήρε ο μάνατζερ του, φίλε, όμως. Τον πήρε σε 6 μήνες θα μπορεί. Δεν θα βρει πάτημα για να φύγει το Περιστέρι. Άσε τον Κουρτίδη. Και ο Βεζέκοβ λοιπόν και οτιδήποτε και τα λοιπά, δεν υπήρχε συμφωνία μετά για να φύγει πρέπει, με λεφτά. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Πρέπει να προστατεύσουμε τις μικρότερες ομάδες. Για να τις προστατεύσουμε πρέπει να σταματήσουμε. Ο νόμος είναι απαράδεκτος. Οπαδοί της νίκης. Δεν πειράζει, φίλε, θα αλλάξουμε το Βασιλακόπουλο. Θα αλλάξουμε το Βασιλακόπουλο, Κώστα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Τι. Έρχεται ο νόμος. Θα φύγει και θα μπει άλλος δικός του. Τι? Καλά. Ύστερη, παιδιά, σε άλλο. Ο αντιδεινοσαυρικός νόμος θα φύγει. Λοιπόν, καταρχήν δεν θα περάσει ο νόμος. Ποιος το λέει αυτό? Είναι αντισυνταγματικός. Δεν θα γίνει ποτέ. Αυτά που τα λέτε. Δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό δίκαιο στο ποδόσφαιρο δεν έγινε. Καλά. Δεν μπορεί η πολιτεία, φίλε, να αλλάζει τις θητείες σε αθλητικούς ροδιές. Όταν είναι αυτό λένε. Παραπέντε είπαμε, όχι και πέντε. Κώστα, χαρήκαμε πολύ για την εργασία. Μου κάνετε το πρώτο πεντάλεπτο. Άκου λίγο, προχθές που είπαμε παραπέντε ήρθες και δέκα. Και 10 πήγε. Κλείσε να, και 3. Κλείσε να βάλω διαφημίσεις. Θα κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Μ' αρέσει εμένα η κουβέντα αυτή. Αύριο. Όχι αύριο. Εντάξει. Και αύριο θα τα έχουμε. Θέλω να την κάνω την κουβέντα με τον Βασιλακόπουλο. Σωστό. Ναι, ρε φίλε, να ακούγονται απόψεις. Το αθλητικό κίνημα θα σου πει. Ποιο? Το αθλητικό κίνημα. Το μόνο κίνημα που υπηρέτησε, πες του, είναι το Πασόκ. Το αθλητικό κίνημα είναι το μόνο που έχει κάνει περήφανη την Ελλάδα. Τσαγκρόνης for president. Αυτόν στηρίζω. Είμαστε με Τσαγκρόνη. Δεν το ξέρω καν. Λοιπόν, είμαστε με Τσαγκρόνη. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12, να ξέρεις ότι αύριο έχεις εκπομπή 12 με 2. Έχω! Τρόικα. Εισιτήρια. Αμέσως τώρα. 2 και 2 είναι. Δεν έδωσα, όχι. Είναι 2 και 2, άρα κερδίζουνε. Εγώ θα πω, να το τσεκάρω εγώ θα πω την αποφώνηση και την πάσα στον Κωστή Τσατσαρό. Ποιος αυτός ο Τσατσαρός ακολουθεί εδώ στο Λίμπερο. Είναι 2 και 2. Ωραία. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 12, θα τους πεις ή θα πάρουν τηλέφωνο ή θα τους πάρουμε εμείς. Όχι, θα τους πάρουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.